Είμαι η Ρένα Μόλχο, σήμερα, 5η, 24 Οκτωβρίου 1996, έχω τη τιμή να πάρω συνέντευξη από τη Ριρή Λεόν Σουχαμή στη Θεσσαλονίκη στα ελληνικά. Πώς λέγεστε και πώς γράφετε το όνομά σας? Το όνομά μου είναι Ριρή Λεόν Σουκαμή. Το Ριρή προέρχεται από το Ριρέτ. Γράφεται με δύο ταφ. Ολόκληρο, πώς γράφεται? Ρο, γιώτα, δύο ταφ, έψιλον. Λεόν, λάμδα, έψιλον, νι, σουχαμή, σίγμα, όμικρον, ύψιλον, χι, αλφα, μη, ήτα. Πού και πότε γεννήθηκες, Ριρή? Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη στις 26 Σεπτεμβρίου του 1924. Πού βρίσκεται η Θεσσαλονίκη? Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη στην Ελλάδα, πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στο βόρειο τμήμα της Ελλάδος. Από ποιους αποτελούνταν η οικογένειά σου? Η οικογένειά μου ήταν ο πατέρας μου, η μητέρα μου και εγώ. Πώς λεγόταν? Η μητέρα μου λεγόταν Νίνα και ο πατέρας μου Λέων. Επίσης είχα μια γιαγιά, μητέρα του πατέρα μου, και μια αδερφή του πατέρα μου, η θεία μου, η οποία σχηματίζαμε όλη την οικογένεια μαζί. Πώς λεγόταν η γιαγιά και η θεία? Η γιαγιά λεγόταν η Κλάρα, το επίθετο, Σουχαμή, και η θεία μου Ντουντού Σουχαμή. Πού μένατε και πώς ήταν το σπίτι σας? Το σπίτι μας εκεί που γεννήθηκα εγώ ήταν στην Ευζώνων, στη θάλασσα επάνω, τότε υπήρχε θάλασσα κοντά, όπου εγώ δηλαδή έζησα μέχρι το τρίτο έτος της ηλικίας μου και μετά μετακομίσαμε στο Παρίσι, ο πατέρας μου, η μητέρα μου και εγώ. Εκεί μείναμε 2 χρόνια. Για πρώτη φορά σχολείο πήγα εκεί πέρα. Αλλά επειδή η μητέρα μου αρρώστησε, έπαθε φυματίωση, ήταν και πάρα πολύ νέα βέβαια, ο γιατρός της επέστησε την προσοχή να προσέξει ότι το κλίμα του Παρισιού πολύ υγρό και επιστρέψαμε πάλι στην Ελλάδα. Και πήγαμε στην Αθήνα, όπου το κλίμα ήταν πιο στεγνό, και η μητέρα μου μπήκε στο σανατόριο. Και εμένα με στείλανε στη Θεσσαλονίκη, στη γιαγιά και στη θεία. Να σε ρωτήσω, για ποιο λόγο πήγατε στο Παρίσι? Γιατί είχε βρει δουλειά ο πατέρας μου εκεί, και γι' αυτό ίσως θα ζούσαμε εκεί πέρα για πάντα, εάν δεν υπήρχε το θέμα της ασθενείας της μητέρας μου. Τι δουλειά έκανε ο μπαμπάς σου? Είχε αντιπροσωπείες και είχε ειδικευθεί στις γούνες. Και επειδή εκεί υπήρχαν οι γουναράδες από την Ελλάδα, από την Καστοριά, πήγε σαν αντιπρόσωπος εκεί πέρα. Αλλά δυστυχώς αναγκαστήκαμε να επιστρέψουμε πίσω. Και έτσι εσύ ξαναβρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Ήσουν 5 χρονών τότε? Ναι, ήμουν 5 χρονών, ναι. Με την γιαγιά σου και με τη θεία σου? Ναι. Πώς λεγότανε ξανά? Η γιαγιά λεγόταν η Κλάρα και η θεία λεγόταν η Ντουντού, Σουχαμή. Και πού μένατε τότε? Μέναμε στην οδόν 40 πόρου, τον αριθμό δεν θυμάμαι, στον τρίτο όροφο, διότι η θεία μου ήταν μια από τις μεγαλύτερες μοδίστρες στη Θεσσαλονίκη. Και ουσιαστικά αυτή με μεγάλωσε. Διότι η μητέρα μου, όντας στο σανατόριο, γνώρισε το γιατρό της, ερωτευθήκανε και χώρισε με τον πατέρα μου και παντρεύτηκε εκείνον. Φυσικά, επειδή είχε λατρεία μαζί μου, τον ανάγκασε να ξεσηκωθεί από την Αθήνα και να έρθει να εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη για να είναι κοντά μου. Και από τότε μέχρι τον πόλεμο με παρακολουθούσε σαν να ήταν δίπλα μου. Ο πατέρας μου παρέμεινε στην Αθήνα και ερχόταν και μας έβλεπε που και που. Βέβαια η γιαγιά και η θεία είχαν το βάρος του μεγαλώματος του δικού μου, αλλά μπορώ να πω ότι ποτέ δεν ένιωσα πικρία για το χωρισμό των γονιών. Δηλαδή δεν ένιωσα ζήλια για τα άλλα παιδιά που είχαν τους γονείς τους και τους δυο. Είχα τόση αγάπη από όλους, μα τόση αγάπη που ποτέ δεν αισθάνθηκα αυτή την έλλειψη. Και αυτό βέβαια έγινε μέχρι ότου κηρύχθηκε ο πόλεμος. Μπορείς να μου περιγράψεις το σπίτι που μεγάλωσες? Αυτό στη Σαρανταπόρου ήταν ένα σπίτι με 4 δωμάτια. Φυσικά ήταν και το ατελείο μέσα της θείας μου. Εγώ είχα το δικό μου το δωμάτιο, υπήρχε το δοκιμαστήριο, υπήρχε το ατελείο και ένα δωμάτιο που κοιμόταν η γιαγιά και η θεία και το σαλόνι. Αυτό ήταν μέχρι ότου κηρύχθηκε ο πόλεμος. Μέναμε σε αυτό το σπίτι. Βέβαια, μετά, μόλις κηρύχθηκε ο πόλεμος με τους βομβαρδισμούς, επειδή ήταν κοντά στην ηλεκτρική εταιρεία και βομβάρδιζαν τότε,
Σηκώθηκαν από εκεί και πήγανε στην Οδόν Μαυρομιχάλη, που είναι στην 25η Μαρτίου κοντά, σε αυτή την περιοχή. Ένα μικρό σπίτι βέβαια. Ας ξαναγυρίσουμε εκεί που μεγαλώνεις, στη Σαρανταπόρου. Θυμάσαι σε ποια σχολεία πήγες? Βεβαίως, στο δημοτικό. Πρώτα πήγα στο Λισέ το γαλλικό, επειδή ήρθαμε από τη Γαλλία και μιλούσα μόνο γαλλικά. Αλλά μετά με κάποιο νόμο που είχε εκδοθεί τότε, ότι οι Έλληνες υπήκοοι έπρεπε να τελειώνουν το δημοτικό, το ελληνικό, και μετά να πάνε σε ξένο σχολείο. Έφυγα από το Λισέ και πήγα στη σχολή Κωνσταντινίδη, όπου και τελείωσα το δημοτικό. Μετά μπήκα στο δεύτερο γυμνάσιο Θηλαίων, στην 25η Μαρτίου, όπου και τελείωσα το γυμνάσιο μέχρι την κατοχή. Τι ιδεολογικά μηνύματα θα μπορούσες να πεις ότι μετέφερε η εκπαίδευσή σου? Βέβαια, σε αυτή την ηλικία τα ιδεώδη είναι λίγο περίεργα όταν είσαι τόσο νέος. Θυμάμαι που σκεφτόμουν ότι θα φρόντιζα να κάνω τη ζωή των άλλων πιο καλή από ό,τι ήταν. Βέβαια, μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον όπου δούλευαν για να ζήσουν. Δεν ήταν η οικογένεια η πλούσια που είχε τα αγαθά άφθονα. Βέβαια, δεν μας έλειπε τίποτα. Μπορώ να πω ότι ήμασταν τις οικογένειες που τα είχαν όλα, αλλά δεν έπρεπε να είναι σκληρή η δουλειά τους. Εκείνη η θεία μου δούλευε από το πρωί μέχρι τις 12 και μία τη νύχτα πολλές φορές. Αλλά εμένα δεν μου έλειπε τίποτα. Ήμουνα πάντοτε από κάθε πλευρά, και πνευματική και οτιδήποτε ήταν για μένα, ήταν το ψηλότερο επίπεδο που έπρεπε να μου δώσουν, ήταν αυτό. Και από σπουδές και από οτιδήποτε. Αλλά εγώ ήθελα ο κόσμος να είναι πιο όμορφος, πιο καλός. Τα ιδεώδη που έχουν συνήθως οι νέοι. Είχες κάποια εβραϊκή εκπαίδευση? Ναι, στο σχολείο, στο Κωνσταντινίδη που πήγαινα, κάναμε και μαθήματα εβραϊκά. Είχαμε έναν δάσκαλο που για τα εβραιόπαιδα έκαναν μαθήματα χωριστά. Και κάπου στην Πενέμπερίτ πήγαινα, θυμάμαι, κάτι διαλέξεις, κάτι τέτοια. Άλλη εβραϊκή εκπαίδευση, στο σπίτι βέβαια ήταν όχι πια το θρήσκιο το σπίτι, αλλά υπήρχαν οι tradition, οι διάφορες καταβολές των Εβραίων, ας τις πούμε. Οι γιορτές έπρεπε να τηρούνται, όπως το Πέσαχ και το Ρόσο Σανά και το Κιπούρ. Η γιαγιά με έπαιρνε στη συναγωγή μαζί της, παρόλο ότι αντιδρούσε ελαφρώς, αλλά πήγαινα μαζί της. Το Πέσαχ, επειδή ήμασταν μόνοι οι τρεις, φέρναμε κάτι συγγενείς να φάμε όλοι μαζί, του οποίου ο γιος ήταν και αυτός, ετοιμαζόταν για ραβίνος να γίνει. Οπότε είχα κάποια επαφή με το εβραϊκό, το πνεύμα της θρησκείας κλπ. Μπορείς να μας περιγράψεις κάποια από αυτές τις γιορτές, πώς τη γιορτάζατε και ποια σου άρεσε πιο πολύ, ας πούμε? Ουσιαστικά ήταν το Πέσαχ, και από εκεί είναι που μου μείνανε και ορισμένα συνήθειες ορισμένες από τότε, διότι αυτοί ήταν οι θρήσκοι άνθρωποι, ήταν ένα ζευγάρι με το γιο τους. Και όλα αυτά που διαβάζονται το Πέσαχ, τα διάφορα πασούχ και όλα αυτά, το φαγητό πως τρώγεται, όλα αυτά, ήταν για μένα έτσι μια όμορφη γιορτή. Βέβαια, δεν παρέλειπα να πάω με τις φίλες μου και τη Μεγάλη Παρασκευή στην εκκλησία, διότι ήθελα να δω πως είναι και εκεί πέρα. Και βέβαια αυτό δεν με επηρέαζε καθόλου, αλλά πήγαινα να δω πως είναι. Το θέμα του εβραϊσμού ήταν κάπως ριζωμένο βαθιά, διότι άκουγα στο σπίτι πολλές φορές, όταν ερχόταν ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν γραμμένος στο Σιωνιστικό Σύλλογο του Βόλου όταν ήταν παλικάρι, και βέβαια ένα διάστημα διέκοψε, διότι είχε με τις δουλειές του ιστορίες. Θυμάσαι πώς λεγόταν ο σύλλογος? Που Αλέα Σιών, μου φαίνεται, ναι. Είχα κάποιες αρχές, ας τις πω, του σιωνισμού, άκουγα συνέχεια. Δεν μπορώ να πω ότι διάβαζα για το σιωνισμό, διάβαζα άλλα βιβλία, όπως είναι τα Νιάτα φυσικά. Αλλά πάντως δεν απήχαγα από το εβραϊκό στοιχείο, ας το πω. Στο σπίτι τι γλώσσα μιλούσατε? Ελληνικά. Διότι οι γονείς μου και οι δυο ήταν από την παλιά Ελλάδα, η μητέρα μου από τη Λάρισα, βέβαια εδώ μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, και ο πατέρας μου από το Βόλο. Και η γιαγιά και η θεία μιλούσαν άπτεστα τα ελληνικά, και ελληνικά μιλούσα. Αλλά μιλούσα και γαλλικά. Γαλλικά με τη μητέρα μου. Όταν ήμασταν μαζί, γαλλικά. Ριρή, μπορείς να μου περιγράψεις την εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης?
Πολλά πράγματα δεν μπορώ να σου πω, παρόλο ότι το σπίτι που μέναμε ήταν λίγο πιο απέναντι από την κοινότητα, διαγωνίως βέβαια. Δεν είχα εγώ επαφή με αυτό, καθόλου μπορώ να πω. Το μόνο που ήξερα είναι ότι άκουγα ότι η κοινότητα ενδιαφερόταν για τους φτωχούς της Θεσσαλονίκης και ότι μαζεύανε για τα ξύλα το χειμώνα και το κάρβουνο, δηλαδή το καύσιμο αυτό που ήταν ένα πρόβλημα ζωτικό για τη Θεσσαλονίκη που ήταν κρύος ο καιρός. Κάτι συσίτια, κάτι φαγητά, ερχόντουσαν και μαζεύανε ρούχα από τα σπίτια όταν χρειαζόντουσαν κλπ. Άλλη επαφή δεν είχα με την κοινότητα τότε, όχι. Δεν μπορώ να πω ότι ξέρω τι γινόταν. Ήξερα ότι ο αρχιραβίνος ήταν ο Κόρετς, ένας ραβίνος που είχε έρθει από τη Βιέννη, δεν ξέρω από τη Τσεχοσλοβακία. Υπήρχε και ένας μεγάλος ραβίνος, ο Χαμπίμπ, ο οποίος ήταν αρχιερέας και τον οποίο είχα δει στη συναγωγή. Α, κατά καιρούς η γιαγιά μου πήγαινε χώρια από τη συναγωγή που ήταν κοντά στο σπίτι, τη συναγωγή Καράσο, και στη μεγάλη συναγωγή την Μπέτ Σαούλ, σε πολύ μεγάλες γιορτές, και θυμάμαι ένα χώρο τεράστιο. Μου έκανε εντύπωση ότι ήταν τόσο μεγάλος χώρος, θύμιζε θέατρο βέβαια, και μου άρεσε πολύ αυτή η συναγωγή, γιατί άλλη ήταν πολύ μικρούλα. Εκεί είχα δει αυτόν τον αρχιερέα, ο οποίος ήταν ένας άνδρας ψηλός και ωραίος. Ποιον? Τον Χαμπίμπ. Ναι, δεν θυμάμαι άλλο το μικρό του όνομα. Αυτά μου έχουν μείνει στη μνήμη. Αυτά τα λίγα πράγματα μπορώ να πω. Είχε πολλούς Εβραίους στη Θεσσαλονίκη? Είχε πάρα πολλούς. Εγώ θυμάμαι περιτριγυρισμένες οι γειτονιές όπου έμενα. Τουλάχιστον το 90% ήταν Εβραίοι, για να μην πω περισσότερο. Βέβαια, δεν είχα κατεβεί προς τα κάτω ποτέ στις συνοικίες της Δυτικής Θεσσαλονίκης, προς την αγορά, όπως λέγανε τότε, γιατί εγώ εκεί γεννήθηκα από τη μεριά των εξοχών, όπως λεγόταν, αλλά υπήρχε μεγάλο τμήμα που ήταν Εβραίοι. Τώρα, πόσοι ήταν τότε? 55.000, 60.000, κάπου εκεί γύρω. Βέβαια, διαβάζοντας ιστορία, ήξερα ότι πριν φύγουν οι Τούρκοι από τη Θεσσαλονίκη το 12, υπήρχαν κάπου 100.000 Εβραίοι εδώ, οι οποίοι φύγανε μετά στη Γαλλία, στην Αμερική, σκορπίσαν ορισμένοι. Αλλά φαντάζομαι ότι τότε στη δική μου την γενιά ήταν γύρω στις 60.000, θα πρέπει να ήταν. Και πόσος ήταν ο πληθυσμός, μήπως ξέρεις? Κάπου 250.000, από δηλαδή, ό,τι θυμάμαι. Δηλαδή ήταν 60 στις 200... Το 1 τρίτο, να πούμε, ότι ήταν ο εβραϊκός πληθυσμός. Το 1 τρίτο. Στην τάξη σου πόσους συμμαθήτες και συμμαθήτριες Εβραίους Στο είχες? Δημοτικό είχα καμιά δεκαριά. Ήμασταν 20 στην τάξη, η μισή μπορώ να πω ότι ήταν Εβραίοι. Στο γυμνάσιο όμως ήμασταν μόνο 3. Σε τάξη 40 μαθητών. Στο δικό μου το τμήμα ήμασταν 3 μόνο. Πώς σας έβλεπαν τα άλλα παιδιά, τα χριστιανόπαιδα που μαθαίνατε εβραϊκά και είχατε... Στο Κωνσταντινίδη δεν υπήρχε καμία διαφορά, διότι μπορώ να πω ότι η σχολή είχε αυτό το πνεύμα που δεν επιδεχότανε ρατσισμό, δηλαδή να τα παιδάκια να έχουν κάποια διαφορά με τα μένα από τα δε. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, δεν το ένιωσα ποτέ στο δημοτικό. Στο δε γυμνάσιο καθόλου, μπορώ να πω. Το γυμνάσιο σου τι ακριβώς ήταν, ιδιωτικό, δημόσιο? Όχι, ήταν δημόσιο σχολείο, από μεσοαστικές οικογένειες τα παιδιά, όλα σχεδόν, εκτός από μερικές μικρές περιπτώσεις που ήταν φτωχά παιδιά, αλλά και μπορώ να πω ότι ποτέ δεν άκουσα τίποτα εναντίον των Εβραίων και οι φίλες μου εκεί μέσα ήταν πραγματικά πολύ δεμένες μαζί μου, που συνεχίζουν και σήμερα ακόμα να είναι. Δηλαδή, είχες χριστιανές φίλες? Είχα. Είχες και Εβραίες φίλες? Στο δημοτικό, ναι, πολύ. Μετά είχα και στο γυμνάσιο, που δεν πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο, αλλά που δυστυχώς έφυγε μετά στον διωγμό, έφυγε στην Πολωνία. Ήμασταν πολύ δεμένες με αυτή τη φίλη. Πώς λεγόταν? Μέρη Αμπαστάδο. Αλλά είχα χριστιανές φίλες, 2-3 που ήμασταν πάρα πολύ δεμένες σε όλο το χρόνο του γυμνασίου. Πολύ δεμένες. Και ποτέ δεν άκουσα τίποτα, μα τίποτα εναντίον. Μπορώ να πω ότι άκουσα κλιματικά από αλλού, που δεν θυμάμαι. Και βέβαια κάπου αισθανόμουν μια κατωτερότητα. Δεν μπορούσα να υπερασπίσω το θέμα το ότι είμαι Εβραία. Αντίθετα από σήμερα βέβαια. Σήμερα. Τι ακριβώς είχες ακούσει, θυμάσαι?
Δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά θυμάμαι ότι με είχε πειράξει αυτό το πράγμα και με πείραξε περισσότερο το ότι δεν μπόρεσα να φέρω έναν αντιπερισπασμό σε αυτή την κατάσταση. Δεν το θυμάμαι. Τι ακριβώς ήταν, δεν θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι ότι θυμάσαι πόσο χρονών ήσουν. 14, 15 και γύρω θα πρέπει να ήμουν. Τι σκέφτηκες μετά που ένιωσες έτσι? Τα είχα με τον εαυτό μου που δεν ήξερα να απαντήσω. Δηλαδή για να τους βάλω στη θέση τους. Αυτό είναι που με πείραξε περισσότερο και όχι το θέμα του αντισημιτισμού. Αυτό με πείραξε πιο πολύ. Ποια ήταν τα όνειρά σου για τη ζωή τότε? Όπως σου είπα και πριν, ήθελα να καλυτερεύσω τον κόσμο. Τα όνειρά μου. Στην αρχή ήθελα να σπουδάσω αστρολογία, διότι με μάγευε αυτό το πράγμα και είχα πάρα πολλά βιβλία και τα διάβαζα μέχρι ότου πήγα Δευτέρα με Τρίτη Γυμνασίου. Μετά σταμάτησε, διότι είχα μαθήματα πολλά. Επειδή η μητέρα μου ήθελε να βγω και εγώ δεν ξέρω τι, είχα ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι γαλλικά για να μην τα ξεχνάω. Άρχισα και τα αγγλικά και τα μαθήματα του σχολείου. Και φυσικά δεν μου έμεινε χρόνος για αυτό το πράγμα. Οπότε το θέμα αστρολογία πήγε κάπου στο πλάι. Εκείνο που ήθελα ήταν να τελειώσω τις σπουδές μου, να πάω και στο πανεπιστήμιο, να βγω κάτι, να έχω κάτι, να είμαι τακτοποιημένη, σταδιοδρομικά, να έχω κάτι να κάνω στη ζωή μου. Να μην είμαι έτσι στο... Την παντριά δεν τη σκεφτόμουν ακόμα, δηλαδή το να αποκατασταθώ, να τελειώσω το γυμνάσιο και να αποκατασταθώ. Μετά ήρθε εκείνο απότομο, μόνο του. Ποια ήταν τα πρώτα σήματα κινδύνου πριν από τον πόλεμο, τι άλλαξε στη ζωή σας? Πριν από τον πόλεμο δεν μπορώ να πω ότι αισθάνθηκα σπουδαία πράγματα, εκτός από κάνα 2 χρόνια πριν από τον πόλεμο που ακούγαμε τι γινόταν στη Γερμανία. Ραδιόφωνο δεν είχαμε ακόμα στο σπίτι, αλλά επειδή το σπίτι μας ήταν πολύ ανοιχτό και ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος λόγω της δουλειάς της θειάς μου, έρχονταν οι φήμες, το τι συμβαίνει στη Γερμανία, πώς καταδιώκουν τους Εβραίους, όλα αυτά τα φοβερά πράγματα που γινόντουσαν, χωρίς να ξέραμε την έκταση βέβαια του τι συνέβαινε. Κάπου αισθανόμασταν ότι κάτι πάει να παγιδευθεί γύρω μας. Τώρα τι, δεν ξέρω και ούτε θυμάμαι τι αντίδραση είχα σε αυτό το πράγμα. Αυτό μόνο θυμάμαι ότι ακουγότανε. Τώρα, πόσο χρονών ήσουν τότε? Τότε ήμουν 16-17. Και η στάση του περίγυρού σου, των φίλων σου, ναι, των γειτόνων, άλλαξε? Όχι, δεν μπορώ να πω ότι όταν άλλαξε. Όταν γινόταν αυτές? Όχι, καθόλου μάλιστα. Όχι, δεν άλλαξε. Σε μένα τουλάχιστον δεν άλλαξε, όχι. Πού και με ποιον σε βρήκε η κήρυξη του πολέμου? Πάντοτε με τη θεία μου και την γιαγιά μου. Και μόλις κηρύχθηκε ο πόλεμος, με τους πρώτους βομβαρδισμούς, με πήρε η μητέρα μου από το σπίτι, αφού η γιαγιά και η θεία πήγαν σε ένα άλλο σπίτι για να είναι μακριά από τους βομβαρδισμούς και πήγαμε σε ένα κτήμα έξω από την πόλη για να με προφυλάξει. Κάτσαμε εκεί κάπου 15-20 μέρες και μετά επιστρέψαμε πάλι. Πού ήταν αυτό το κτήμα? Προς το Λαγκαδά. Ήταν μια οικογένεια Βαβυλοπούλου, όπου συγκεντρώθηκαν πολλές οικογένειες εκεί γνωστές. Ήταν μακριά από το κέντρο, οπότε δεν υπήρχε φόβος βομβαρδισμού. Μου φαίνεται καμιά 20 μέρες. Μετά επέστρεψα πάλι πίσω και ο πατριός μας, τον Πατριό μου, ο οποίος ήταν ένας εξαίρετος άνθρωπος, κατάφερε να πάει ως διευθυντής του σανατορίου στον Όλυμπο, που υπήρχε ένα σανατόριο. Σήμερα είναι μοναστήρι εκεί και με πήρανε μαζί. Εκεί μείναμε ως την κατάρρευση, ως την είσοδο των Γερμανών στην Ελλάδα. Οπότε από εκεί φύγαμε και πήγαμε στην Αθήνα μέσα από τα βουνά και τα Λαγκάδια. Μπορείς να μου πεις πώς αισθανόσουν όταν γινόταν αυτά τα πράγματα και προσπαθούσατε να κρυφτείτε? Πώς αισθανόταν οι άλλοι Εβραίοι σε αυτό το κτήμα που κρυφτήκατε? Δεν υπήρχαν Εβραίοι εκεί, μόνο εγώ. Πήγαμε μόνο για τους βομβαρδισμούς, ακόμα δεν υπήρχε θέμα Εβραίων. Ήταν η αρχή δηλαδή του πολέμου. Ποια χρονιά ήταν? Το 41, όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος. Αυτό ήταν μετά από τον Οκτώβριο που κηρύχθηκε ο πόλεμος. Νοέμβριο. Πες ότι όλο τον Νοέμβριο μείναμε εκεί και μετά από τον Δεκέμβριο μέχρι την κατάρρευση. Πότε ήταν η κατάρρευση? Πότε μπήκαν οι Γερμανοί εδώ? Τον Απρίλιο. Μείναμε στον Όλυμπο. Και από εκεί μπαίναν οι Γερμανοί προς το βόρειο τμήμα της Ελλάδος και εμείς προχωρούσαμε
με τρένο, με κάρο, ό,τι βρίσκαμε για να φτάσουμε στην Αθήνα. Για τη θεία σου και για τη γιαγιά σου είχατε νέα? Ναι, μαθαίναμε νέα ότι ήταν καλά σε αυτό το σπίτι που μένανε. Πού ήταν αυτό το σπίτι? Αυτό ήταν Μαυρομιχάλη. Στη Θεσσαλονίκη? Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Μαυρομιχάλη είναι προς τη Μαρτίου κάπου. Η θεία μου συνέχισε να δουλεύει. Δεν είχε σταματήσει να εργάζεται. Δούλευε ως Εβραία ή ως Εβραία, μα δεν υπήρχε ακόμα θέμα εβραϊσμού. Πήγαμε στην Αθήνα, όπως σου λέω, και μετά που μπήκαν πια οι Γερμανοί και οι Ιταλοί στην Αθήνα, επιστρέψαμε πάλι πίσω. Γιατί η μητέρα μου φαγώθηκε να γυρίσω να κάνω τις δύο τάξεις του γυμνασίου, που μου λείπανε. Θα ανοίγαν τα σχολεία. Διότι όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος, από το σχολείο, ήμασταν σχολείο εκείνη τη στιγμή, Δευτέρα πρωί ήταν, Κυριακή ήταν που κηρύχθηκε, Δευτέρα πρωί, αφού μας είπαν δύο λόγια οι καθηγητές, τραγουδήσαμε τον Εθνικό Ύμνο και μας στείλανε στο σπίτι και μας ευχήθηκαν ότι σύντομα θα ξαναβρεθούμε πάλι. Φυσικά δεν ξαναβρεθήκαμε γρήγορα. Αυτό πότε έγινε ακριβώς, θυμάσαι? Αυτό έγινε, τα σχολεία αρχίζανε 1η Οκτωβρίου, αυτό δηλαδή κάναμε 20 μέρες. Ο πόλεμος κηρύχθηκε 28 Οκτωβρίου. Δηλαδή κάναμε 20 μέρες τάξη. Ποια χρονιά ήταν αυτό? Το 41. Και μετά πήγατε και ήσασταν ο καθένας με την οικογένειά του. Ναι, ναι, μετά αυτό, ναι. Και μετά όταν μπήκαν οι... Πότε ξαναγυρίσατε στη Θεσσαλονίκη με τους μητέρες? Το 42. Αρχές του 42, μάλλον Απρίλιο του 42, επιστρέψαμε πίσω, διότι τα σχολεία ανοίξανε και το καλοκαίρι ακόμα, για να προλάβουν να κερδίσουν τον χρόνο που χάσανε. Και τότε πήγα εγώ κατευθείαν στο δικό μου το σχολείο, στο δεύτερο, το οποίο βέβαια το είχαν καταλάβει οι Γερμανοί, και μας είχαν πρόχειρα σε ένα οίκημα στην Οδόν Ιταλίας, και οι μισές κάναμε το πρωί και οι μισές το βράδυ, το δεν χωρούσαμε όλες. Και κάναμε σε 6 μήνες μέσα 2 τάξεις, την 5η και την 6η γυμνασίου. Αυτό ήταν, ώσπου άρχισε ο διωγμός των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Πότε ήταν αυτό? Αυτό το σχολείο το τελείωσα τον Ιανουάριο του 43. Ήδη είχαν αρχίσει τα μέτρα των Εβραίων. Μπορείς να μας τα περιγράψεις αυτά τα μέτρα? Τα πρώτα μέτρα, μπήκαν οι Γερμανοί εδώ, δεν ακούστηκε τίποτα εναντίον των Εβραίων. Βέβαια ο κόσμος ήξερε πια τι συνέβαινε στην Ευρώπη. Γκρόσο μόντο, όχι λεπτομέρειες. Τι ακριβώς ήξερε, μπορείς λίγο να θυμηθείς, ότι... τι κουβεντιάζανε? Ναι, ότι κυνηγούσαν τους Εβραίους στα μέρη που μπαίνανε, ότι υπήρχαν κάτι στρατόπεδα, βέβαια δεν ξέραμε το είδος των στρατοπέδων, στην Πολωνία, στην Κρακοβία. Αυτό ξέραμε, ως Πολωνία είχαμε την Κρακοβία στο μυαλό μας. Ότι περιμέναν εδώ ότι θα λάβουν τίποτα μέτρα εδώ, αλλά στην αρχή δεν κάνανε τίποτα και αυτό κάπως καθησύχασε τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης. Έχοντας και ραβίνο γερμανομαθή από την Αυστρία, νομίζαμε ότι κάπου θα ήμασταν καλυμμένοι από αυτό. Το πρώτο πράγμα που άρχισε είναι που δεν αφήναν τους Εβραίους να μπαίνουν, τότε υπήρχαν τα τραμ στη Θεσσαλονίκη με δύο βαγόνια. Δεν αφήναν τους Εβραίους να μπαίνουν στο πρώτο βαγόνι, στο δεύτερο. Αυτό δεν μας έκανε πολύ εντύπωση, γιατί και εμείς οι μαθητές που είχαμε πάσο και πηγαίναμε σχολείο, και εμάς δεν μας αφήναν στο πρώτο βαγόνι, μπαίναμε στο δεύτερο. Είπαμε δεν βαριέσαι, δεν είναι τίποτα αυτό. Μετά άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες αφίσες τυχοκολλημένες. Απαγορεύεται στους Εβραίους να μπουν σε αυτά τα μαγαζιά. Ήταν χριστιανικά μαγαζιά. Ή αντιστρόφως υπήρχε στα εβραϊκά μαγαζιά, απαγορεύεται στους άλλους να μπουν να ψωνίσουν από τα εβραϊκά μαγαζιά. Ποιος τις έκανε αυτές τις αφίσες? Ποιος τις τυχοκολούσε? Φαντάζομαι ότι οι Γερμανοί είναι συνεργασία με τις αρχές του τόπου, τον Δήμο. Σε τι γλώσσα ήταν αυτή? Ελληνικά. Ίσως να υπήρχε και γερμανικά πάνω και ελληνικά κάτω για να καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο δείγμα, ας το πούμε, το οποίο δεν το λάβαμε και τόσο υπόψη, από ότι νιώθω εγώ, δεν μιλάω για τους άλλους. Είπαμε, αν είναι τέτοια πράγματα θα το ξεπεράσουμε. Δηλαδή, το τηρούσατε αυτό το μέτρο ή δεν το τηρούσατε? Βέβαια το τηρούσαμε, διότι υπήρχε κάποιος φόβος. Διότι από τη στιγμή που μπήκαν οι Γερμανοί εδώ, όλοι φοβόμασταν, χριστιανοί και Εβραίοι, δεν υπήρχε χωρισμός, γιατί ξέραμε ότι ήταν θηριώδης, μπορεί να πει κανείς, η συμπεριφορά τους αλλού. Και ό,τι ακούστηκε εδώ πέρα. Και επομένως το τηρούσατε. Μετά τι άλλα τέτοια μέτρα λήφθηκαν? Αυτό συνέβαινε στο χειμώνα του 42, προχωρούσε στο 42 και το καλοκαίρι του 42, δεν θυμάμαι το μήνα ακριβώς,
μια εντολή να μαζευτούν όλοι οι Άρενες από 18 μέχρι 50 στην πλατεία Ελευθερίας. Ποιοι Άρενες? Οι Άρενες Εβραίοι φυσικά. Από 18 μέχρι 50 και μαζεύτηκαν όλοι εκεί ένα Σάββατο, ημέρα Σάββατο, καλοκαίρι, Ιούλιος ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς το μήνα. Τους κρατήσανε από το πρωί ως το απόγευμα, με σκυλιά γύρω γύρω, τους κάναν διάφορα βάρβαρα πράγματα, τους βάζανε να κάνουν γυμναστική, αυτοί που πέφτανε κάτω τους βγάζαν έξω, ο κόσμος παρακολουθούσε γύρω γύρω από τα ξενοδοχεία και από τα αυτά, Γερμανοί κατά βάση και Γερμανίδες. Και αυτό όταν το μάθαμε αρχίσαμε να λέμε ότι τα πράγματα αρχίζουν και σκουραίνουν, δεν είναι βολικά πια. Και μετά θα συνεχίσουμε να πούμε τι συνέβη μετά. Θέλεις να μου πεις αν θυμάσαι πώς αντέβρασαν οι Θεσσαλονικείς, όχι μόνο οι Εβραίοι αλλά και οι γείτονές σας, ο κόσμος που ήξερες? Ναι, αυτούς που ήξερα είχαν πραγματικά αναστατωθεί κι αυτοί. Δηλαδή το βλέπαν το πράγμα άσχημα, πολύ άσχημα. Δεν ήταν άμεση το πείραγμα, δεν ήταν άμεσα σε αυτούς, αλλά αυτό που βλέπανε δεν τους άρεσε καθόλου. Και βέβαια και όλοι οι Εβραίοι εδώ πέρα αρχίσαν να ανησυχούν μόνο, όχι παραπάνω, να ανησυχούν. Ριρή, μας έλεγες εκεί πέρα που είχαν μαζέψει όλους τους Εβραίους στην πλατεία Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη και πως ο κόσμος άρχισε να ανησυχεί και να υποψιάζεται ότι οι Γερμανοί δεν είχαν καλό σκοπό. Τι ακριβώς έγινε μετά? Αυτό που είπαμε ότι στην πλατεία Ελευθερίας ήταν καλοκαίρι, Ιούλιος μήνας, πήραν και μερικούς από εκεί πέρα και τους στείλανε στα έργα, τα δημόσια έργα έξω στις γραμμές του τρένου σε απίθανα μέρη. Από εκεί ορισμένα παιδιά αρχίσαν να φοβούνται την μετέπειτα εξέλιξη και φροντίσανε και φύγανε. Ελάχιστα όμως παιδιά, πολύ λίγα. Το σκάσανε από εδώ. Τώρα που πήγανε δεν ξέρω. Ο χρόνος προχωρούσε, δεν κάναν τίποτα άλλο μετά, από ό,τι θυμάμαι βέβαια. Προς το τέλος του χρόνου, Δεκέμβριος, άρχισαν να ακούγονται φήμες ότι πρέπει να πάμε στην κοινότητα, θα μας δώσουν κάτι χαρτιά, κάτι ταυτότητες, γερμανικές και ελληνικά γραμμένα δίπλα, και θα μας δώσουν και το αντίστοιχο άστρο κίτρινο με τον αριθμό που αντιστοιχούσε στην ταυτότητα, το οποίο θα είμαστε αναγκασμένοι να το φοράμε πάντα. Μετά από αυτό, ή πριν, δεν θυμάμαι ακριβώς, μας είπαν ότι πρέπει να μετακινηθούμε από τα σπίτια που μέναμε σε χώρους που είχαν αυτοί ορίσει. Δηλαδή, στον κεντρικό δρόμο ποτέ που είναι η Βασιλής της Όλγας, από εκεί και μέσα μπορούσαμε να πάμε σε διάφορα σπίτια. Από την 25η Μαρτίου και μέσα, δηλαδή ένα τετράγωνο τεράστιο, μέχρι την ηλεκτρική εταιρεία που ήταν στο σώμα στρατού περίπου. Τώρα, το υπόλοιπο μέρος της πόλης, το δυτικό, και εκεί είχαν ένα ανάλογο μέρος που τους δώσανε. Οπότε ο κόσμος άρχισε να μετακινείται σαν τρελός. Έπρεπε να γίνει αυτό. Τελικά τακτοποιήθηκε σε 5-6 μέρες, μπορώ να πω. Όλοι μπήκαν στα σπίτια αυτά που μπορούσαν να μένουν πια. Αρχίσαμε να κυκλοφορούμε με το άστρο και την ταυτότητα πάντοτε. Όταν ήμασταν μέσα σε αυτό το γκέτο, γιατί γκέτο ήταν πια, για να μπορείς να βγεις από το γκέτο να πας στην αγορά, έπρεπε να ειδοποιήσεις στην κοινότητα. Υπήρχαν ορισμένα άτομα τα οποία τα επιστρατεύσανε και τους κάνανε πολιτοφύλακες, φορούσαν ένα κίτρινο περιβραχιόνιο, που αυτοί συνόδευαν αυτή την αποστολή, ας την πω αποστολή, όπου ήθελαν να βγουν εντός της ημέρας. Η κυκλοφορία, αν δεν απατώμη, ήταν 8 ή 9, ήταν χειμώνας, μάλλον 8 θα ήταν. Πέραν από τις 8 δεν κυκλοφορούσαμε πια καθόλου. Και μες στο γκέτο και έξω από το γκέτο. Εκεί τα πράγματα είχαν σφίξει άσχημα. Αρχίσαμε να βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Οπότε κάποτε μας δώσαν κάτι χαρτιά που μοιάζουν με αυτά τα χαρτιά της εφορίας τα σημερινά, όπου έπρεπε να καταγράψουμε όλα μας τα περιουσιακά στοιχεία. Χρημάτων, οικοσκευών, κάδρα, αυτό, πίνακες αξίας, οτιδήποτε, διότι αυτό το χρηματικό ποσό που έβγαινε από κάθε χαρτί, αντίστοιχα
θα εδίδετο στην Πολωνία, όπου είχαν σκοπό να μας στείλουν, στην Κρακοβία, επιμένω την Κρακοβία, γιατί παίζει ρόλο και μετά αυτό, σε αντίστοιχα χρήματα πολωνέζικα, στα σλότια. Και φυσικά όλοι άρχισαν να γράφουν κάτι περισσότερο μέσα σε αυτά τα χαρτιά. Είναι πολύ φυσικό αυτό, πολύ ανθρώπινο μάλλον. Οπότε συμπληρώθηκαν αυτά τα χαρτιά, τα πήγανε στην κοινότητα και είμαστε τώρα μέσα στο γκέτο κλεισμένοι. Οπότε μαθαίνουμε ότι αρχίζουν οι πρώτες αποστολές για την Πολωνία. Για ποια εποχή μιλάμε? Αρχές του 43. Προηγουμένως ήθελα να σε ρωτήσω δύο πράγματα. Μας είπες για το γκέτο και τα γκέτο. Πόσες τέτοιες περιοχές υπήρχαν και ποιος τις περιχάραξε? Πάντοτε από τους Γερμανούς, εν συνεργασία βέβαια με τον Δήμο, είναι με το, δεν ξέρω με τι υπηρεσία κρατική ήταν. Φυσικά κυκλοφορούσε και χωροφύλακη μαζί. Μαζί με τους Γερμανούς υπήρχαν πάντοτε Γερμανοί και χωροφύλακες, οι οποίοι αυτοί επιστατούσαν εάν τηρήθησαν οι όροι αυτοί μέσα σε αυτόν τον χώρο που είχαν δώσει. Και από ό,τι θυμάμαι μου φαίνεται ήταν δύο οι περιοχές. Αυτή που σας είπα από τη Μαρτίου μέχρι το Τρίτο Σώμα Στρατού και από τον Πύργο μέχρι το Βαρδάρι και πέρα. Είχαν όνομα αυτές οι περιοχές? Ειδικό όνομα ως γκέτο? Δεν θυμάμαι. Πώς τις αποκαλούσε ο κόσμος? Δυστυχώς εκείνη την εποχή δεν είχα πια επαφή με φίλες χριστιανές, γιατί ήμουν ήδη κλεισμένη μέσα. Κάνα δυο ερχόντουσαν και με βλέπανε. Δεν το συζητήσαμε αυτό ποτέ. Βέβαια, τις έβλεπα ότι ήταν στενοχωρημένες για αυτό το, για αυτή την κατάσταση. Πήγαινα και σχολείο ακόμα. Όταν αρχίσαμε να φοράμε τα άστρα, δεν μπορέσαμε να πάμε πια σχολείο. Εγώ ήδη είχα τελειώσει το γυμνάσιο και ετοιμαζόμουν να δώσω εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Τότε το πανεπιστήμιο υπήρχε μια έντολη να μπούμε χωρίς εξετάσεις. Και πήγα και γράφτηκα. Πρόλαβα να παρακολουθήσω τρεις φορές μόνο στην οδοντιατρική σχολή που γράφτηκα. Πρόλαβα να παρακολουθήσω 3-4 μαθήματα μόνο. Μετά να σταματήσανε. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για ποια περίοδο? Αρχές του 43. Τώρα ήταν Ιανουάριο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Πάντως ήταν αρχές του 43. Μετά από αυτό τελείωσε. Δεν μπορούσαμε πια να έχουμε επαφή καθόλου με τον έξω κόσμο. Έξω κόσμο, εκτός γκέτο. Όσοι χριστιανοί ήταν μέσα στο γκέτο είχαν επαφή με τους Εβραίους φυσικά. Τώρα για τους άλλους τι αντίδραση είχαν δεν ξέρω. Για τις δικές μου τις δύο φίλες που μένανε έξω από το γκέτο και που μου συμπαραστηκόντουσαν κατά κάποιον τρόπο, ήξερα ότι ήταν και αυτές πολύ ταραγμένες, θλιμμένες κτλ. Επίσης ανέφερες τη λέξη πολιτοφύλακες. Ναι. Ποιοι ήταν αυτοί, τι ήτανε? Ήταν Εβραίοι πάλι, τους οποίους διάλεξε η κοινότης, ορισμένα παιδιά, νέα παιδιά, για να βοηθάνε στο έργο αυτό μέσα στο γκέτο. Να τηρείται οι τάξεις μέσα στο γκέτο, να μπορούν να βγαίνουν αυτές οι αποστολές, οι νιοπομπές ας τις πούμε, για να βγαίνουν να ψωνίζουν έξω από το γκέτο εντός της ημέρας. Παιδιά τα οποία τα αναγκάσαν φαντάζομαι να πάρουν αυτή τη θέση. Πώς συμπεριφερόντουσαν? Πάρα πολύ καλά. Δεν ακούστηκε ποτέ κάτι που να πείραξε. Υπήρχαν ανάμεσα σε αυτούς. Αργότερα όμως, αργότερα, όταν άρχισε το μάζεμα, έβλεπες μαζί με τους Γερμανούς και τους χωροφύλακες και δύο πολιτοφύλακες, που μπορώ να πω δεν ήταν καν πολιτοφύλακες, ήταν συνεργάτες, δύο Εβραίοι συνεργάτες των Γερμανών, οι οποίοι φορούσαν και στολή γερμανική. Ποιοι ήταν αυτοί? Ο ένας ήταν ο Κούνιο, φαρμακοποιός. Ο άλλος μου φαίνεται λεγότανε Χασόν, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αυτοί ήταν βοηθοί των Γερμανών στο να μπορούν να αδειάζουν το σπίτι, να φεύγει ο κόσμος από το σπίτι για να πάει στον τόπο συγκεντρώσεως για την μετέπειτα αποστολή προς το εξωτερικό, προς την Πολωνία. Οι άλλοι όμως, για τους πρώτους που ανέφερα, δεν, ίσα ίσα που συμπεριφερόντουσαν άψογα και βοηθούσαν τον κόσμο να τα βγάλει πέρα. Μέχρι πότε μείνατε στην περιφραγμένη περιοχή, στο γκέτο, και όταν είδατε να φεύγουν οι νέοι, εσείς σκεφτήκατε να φύγετε? Εγώ, δηλαδή, όπως σας είπα, είχα τη μητέρα μου, η οποία ήταν χριστιανή πια, εφόσον είχε επενδυθεί. Είχε γεννηθεί και η αδερφή μου, το 42 γεννήθηκε, τον Απρίλιο του 42, η οποία ήταν φοβερά αναστατωμένη πώς θα φρόντιζε εμένα να με βγάλει από εκεί μέσα. Και όταν μου είπε ότι θα σε στείλω στην Αθήνα όπου είναι ο μπαμπάς σου,
θα κάνω κάθε θυσία για να σε καταφέρω να σε στείλω. Της είπα εντάξει, θα φύγω εγώ, αλλά εγώ δεν φεύγω μόνη μου. Διότι τότε είχα αρχίσει να έχω δεσμό με τον μέλλοντα σύζυγό μου, τον οποίο γνώρισα στον καιρό της κατοχής, όχι της κατοχής, και του πολέμου και της κατοχής, που ακόμα τα πράγματα ήταν ωραία και καλά, δεν υπήρχε τίποτα, εβραϊκό θέμα δεν υπήρχε. Και αρχίσαν οι σχέσεις μας τότε και για πρώτη φορά το δήλωσα απερίφραστα στους δικούς μου ότι εγώ δεν φεύγω αν δεν έρθει και εκείνος μαζί μου. Πώς λεγόταν? Λεγόταν Σαμ Λεόν. Ήταν ο μετέπειτας σύζυγός μου, ο οποίος έχει μια μεγάλη οικογένεια, δηλαδή η οικογένεια εκείνου αποτελείται από τη μαμά, τον μπαμπά και έναν αδερφό ημιπαράλυτο. Και μετά υπήρχε η υπόλοιπη οικογένεια, γιαγιάδες, παππούδες, θείες κλπ. Και μου λέει, μητέρα μου, εσύ μη στενοχωριέσαι, θα φροντίσουμε να τον φυγαδεύσουμε και αυτό. Πού τον γνώρισες τον σύζυγο? Στα διάφορα πάρτι που κάναμε στο διάστημα της κατοχής, γιατί μην ξεχνάτε, η νεολαία πολλές φορές δεν αντιλαμβάνεται το μέγεθος των καταστροφών που υπάρχουν ολόγυρα, και αυτό είναι ένα ευτύχημα βέβαια, είναι η ξενιασιά, η αισιοδοξία, και κάναμε αυτά τα περίφημα πάρτι τότε σε διάφορα σπίτια, με τυποτένια πράγματα, γιατί ήταν η έλλειψη των τροφίμων. Τον ήξερα διότι ήμασταν στο σχολείο μαζί, στο δημοτικό, αλλά δεν είχαμε τίποτα βέβαια τότε. Και άρχισε τότε αυτό το αίσθημα να αναπτύσσεται. Αυτά τα πάρτι γινόταν πριν γίνουν τα γκέτο? Πριν γίνουν τα γκέτο, βεβαίως. Σου λέω, όταν ήταν η εποχή, η καλή, ας την πω, καλή και κακιά εποχή, αρχίζοντας από τον καιρό του πολέμου μέχρι ότου άρχισαν τα μέτρα να γίνονται πιο σφιχτά. Εσύ στο γκέτο με ποιον ήσουνα? Με τη γιαγιά και τη θεία πάντοτε. Ο πατέρας μου στην Αθήνα. Και ο Σαμ Λεόν? Με την οικογένειά του. Στο ίδιο γκέτο ήταν και αυτό? Βεβαίως, και ήμασταν και κοντά. Όχι, πολύ κοντά δεν ήμασταν. Ναι, σχετικά κοντά ήμασταν βέβαια. Στην οδόν Ιταλίας μένανε. Είχαμε μείνει εκεί που διηγούσουν ότι η μαμά σου θα φρόντιζε να σας φυγαδέψει, εσένα και τον Σαμ. Ναι. Ο οποίος ήταν πια φίλος, ναι, σου και κατά κάποιο τρόπο. Ναι, 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 ναι. Τελικά έφυγα εγώ μόνη μου. Με φυγάδευσαν εμένα μόνη μου και ο Σαμ κατάφερε μόνος του μαζί με τον θειό του να φύγουν με άλλο τρόπο. Αλλά όταν έγινε αυτό το πράγμα, ο Σαμ μου είπε, λες να μπορέσει ο γιατρός, ο πατριός μου ας τον πω, να μπορέσει να σωθούν και οι δικοί μου. Το είπα στη μητέρα μου, αλλά εγώ έφυγα μετά. Εν τω μεταξύ με στείλανε εμένα στην Αθήνα. Και πράγματι φρόντισε, συμπτωματικά συνάντησε έναν παλιό του συμμαθητή, ο οποίος ήταν συνεργάτης των Γερμανών, και του είπε, η γυναίκα μου είναι Εβραία και έχει μια κόρη που πρέπει να την βγάλουμε από εδώ μέσα. Της λέει, μη σε απασχολεί αυτό το θέμα, θα αναλάβω εγώ. Και αυτός ανέλαβε να με εξαποστείλει. Μετά τον πλησίασε πάλι και του είπε, έναντι χρημάτων φυσικά, εμένα δεν πήρε χρήματα καθόλου, θέλω και την οικογένεια αυτή, αν μπορείς να την ξαποστείλεις. Και πράγματι, ένα από το μεγαλύτερο τμήμα της οικογένειας κατάφερε να φτάσει στην Αθήνα μέσω αυτού του συνεργάτου, των Γερμανών, ας τον πούμε, τον οποίο ούτε συναντήσαμε ποτέ. Το όνομά του το γνωρίζεις? Δεν το θυμάμαι. Ο οποίος εκτελέστηκε μετά. Τον εκτελέσανε μετά από τον πόλεμο. Οι ελληνικές αρχές. Οι ελληνικές αρχές, ναι. Μήπως μπορείς να μας περιγράψεις πώς ακριβώς έγινε η φυγάδευσή σου? Η φυγάδευσή μου ήταν απλή, μπορώ να πω. Έφυγα από το σπίτι ένα μεσημέρι, με συνόδευσαν και βγήκα από τον γκέτο και πήγα και έμεινα όχι στις μητέρες μου το σπίτι, για να μην υποψιαστούν, σε έναν φίλο τους γιατρό στην οδόν Εγνατίας. Γι' αυτή τη μετακίνηση χρειάστηκε άδεια από την κοινότητα? Όχι. Βγήκα κανονικά, έβγαλα το άστρο και την παλιά ταυτότητα, την οποία σημειωτέω είχαμε ταυτότητες με χριστιανικά ονόματα. Ένας ξάδερφος του πατέρα μου, ο οποίος είχε σχέσεις με την αστυνομία, κατάφερε και έβγαλε τρεις ταυτότητες, μία για μένα και μία για τη γιαγιά και τη θεία, να βρίσκονται. Και είχαμε βέβαια χριστιανικά ονόματα. Πώς ήταν το όνομά σου? Το δικό μου ήταν Εριέτα Σωτηρίου. Υπήρχε κάποια Εριέτα Σωτηρίου? Υπήρχε, δεν ξέρω αν υπήρχε. Οι ταυτότητες πάντοτε ήταν από τα μέρη όπου είχαν μπει οι Βούλγαροι της Ανατολικής Μακεδονίας, όπου είχαν καταστραφεί τα διάφορα αυτά των νομαρχιών και των δήμων, τα είχαν κάψει, και οπότε δεν υπήρχε τρόπος να ψάξουν να δουν αν πράγματι υπάρχει ένα τέτοιο όνομα. Και η θειά μου λεγόταν Ιουλία Σωτηρίου και η γιαγιά Φωτεινή Σωτηρίου.
και τις τέλειες είχαν τις ταυτότητες. Εμένα με πήρε από την επομένη, αφού έμεινα δύο βραδιές στο σπίτι αυτού του φίλου του γιατρού. Πώς λεγόταν? Τώρα δεν θυμάμαι. Πού έμενε περίπου? Έμεναν στην Οδόνη Ιγνατίας και Αγίας Σοφίας. Πώς έφτασες ως εκεί από την Βασιλίσσα? Με τη μητέρα μου μαζί. Με τα πόδια? Με τα πόδια, βεβαίως με τα πόδια. Και έμεινα δύο βραδιές εκεί. Και το πρωί με πήρε ο γιατρός ο δικός μας, δηλαδή ο πατριός μου, με τα πόδια από την Εγνατία, πήγαμε ως το σταθμό. Την ώρα που πηγαίναμε στο σταθμό, εκείνη την ώρα περνούσε και μία αποστολή Εβραίων με τα μπαγκάζια τους που τους πήγαιναν στον τόπο συγκεντρώσεως του σταθμού όπου ετοιμαζόταν να τους επιβιβάσουν στα τρένα. Πώς λεγόταν αυτός ο τόπος? Βαρόνους Χίρς. Ήταν μια περιοχή από πολύ φτωχούς ανθρώπους, το οποίο αδειάσανε μόλις άρχισαν οι αποστολές αυτές. Τους πρώτους που στείλανε ήταν αυτούς και άδειασε αυτός ο χώρος και εκεί τους βάζανε ώσπου να ετοιμαστούν τα βαγόνια για να τους στείλουν. Περίπου ποια εποχή γίνονται αυτά? Αυτό έγινε τέλη Φεβρουαρίου με αρχάς Μαρτίου μου φαίνεται. Ποιας χρονιάς? Του 43. Φτάνουμε στο σταθμό. Φυσικά ο γιατρός φοβόταν μη με δει κανένας από την αποστολή αυτή και με ξέρει. Αλλά μου ήταν τελείως άγνωστη. Ήταν από το δυτικό τμήμα της πόλης και δεν με ξέρανε. Φτάνουμε στο σταθμό. Το τρένο ήταν έτοιμο. Τρένο που έφυγε για την Αθήνα. Το κανονικό το τρένο. Με παραλαμβάνει αυτός ο κύριος που ήταν ο συνεργάτης των Γερμανών και ο οποίος βοήθησε. Ούτε που το θυμάμαι καλά, γιατί ήταν θέμα 5 λεπτών, με έβαλε μέσα στη καντίνα του τρένου, όπου ήταν γεμάτο σιδηροδρομικούς και με αφήνει εκεί. Με φυλάει και ο πατριός μου και φεύγει. Και εγώ μένω μέσα κλεισμένη τώρα, χωρίς εισιτήριο, χωρίς τίποτα. Το μόνο που είχα ήταν την ταυτότητα, τίποτα άλλο. Και μια τσάντα με 2-3 ρούχα, για να μην φαίνεται ότι έφευγα από τη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια, ρίχνοντας μια ματιά στο σταθμό και στα άλλα βαγόνια, είδε και μερικά πρόσωπα γνωστά Εβραίων. Με κοιτάξαν, τους κοίταξα, σαν να μην γνωριζόμασταν και ξεκινάει το τρένο και περνάει ο ελεγκτής για τα εισιτήρια. Περνάει από μπροστά μου χωρίς να ούτε γύρισε να με κοιτάξει. Ήταν μιλημένος φαίνεται. Και πράγματι πέρασε ο ελεγκτής και το τρένο συνέχισε. Βέβαια είχα εντολή από τη μητέρα μου να κατεβώ στη Λάρισα, όχι να πάω στην Αθήνα, διότι εκεί ήταν τα ξαδέρφια μας που θα με περίμεναν για να κατεβούμε όλοι μαζί στην Αθήνα. Και πράγματι, μόλις το έφτασα στη Λάρισα, κατέβηκα, πήγα στο σπίτι τους, όπου μου είχαν δώσει τη διεύση, δεν είχα ξαναπάει στη Λάρισα. Οι μισοί είχαν φύγει κιόλας και βρήκα μια θεία εκεί πέρα, με μια ξαδέρφη και έναν εξάδελφο. Όπου και έμεινα δύο βραδιές και συγχρόνως το πρωί βλέπω και τον Σαμ, τον μέλλοντα σύζυγό μου, να καταφθάνει κι αυτός με το θειό του που το κατάφεραν να το σκάσουν κι αυτοί έτσι. Και από εκεί ξεκινήσαμε για την Αθήνα μαζί. Βέβαια στον δρόμο μας κάποιος. Με ποιο τρόπο? Και προηγουμένως... Τίποτα. Εφόσον περνούσαμε από τον Πλαταμόνα που ήταν τα σύνορα Ιταλών και Γερμανών, δεν χρειαζόταν να έχεις άδεια ειδική από τους Γερμανούς για να πας στην Αθήνα. Από τη Λάρισα έφυγες ελεύθερα. Φτάνει να έχεις εισιτήριο. Πήραμε ένα εισιτήριο, μπήκαμε μέσα στο τρένο και φτάσαμε στην Αθήνα. Ποιοι ήσασταν? Ήταν και άλλοι νέοι που είχαν έρθει από τη Θεσσαλονίκη, το είχαν σκάσει δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Και γνωριστήκαμε εκεί πέρα, δεν τους ξέραμε, αλλά γνωριστήκαμε. Και πήραμε όλοι μαζί το τρένο, κάπου 5-6 παιδιά, και μπήκαμε μέσα στο τρένο. Τότε ήμουν 18 χρονών. Μπήκαμε στο τρένο και φτάσαμε στην Αθήνα. Βέβαια, ενδιάμεσα κάπου στο Λιανοκλάδι κοντά, μας πλησίασε κάποιος. Φαίνεται ότι είχε καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και μας εκβίασε ότι να του δίναμε τα χρήματα που είχαμε, αλλιώς θα μας πρόεδρε στους Γερμανούς. Ό,τι είχαμε και δεν είχαμε στις τσέπες, μας τα δώσαμε όλα. Και φτάσαμε στην Αθήνα. Οι φίλοι σας και ο Σαμ, ναι, είχαν και αυτοί ψεύτικες ταυτότητες? Βεβαίως, είχαν καταφέρει να βγάλουν ψεύτικες ταυτότητες. Χωρίς αυτό δεν μπορούσες να κινηθείς. Συμπεριφερόσασταν διαφορετικά όταν είχατε τη χριστιανική ταυτότητα? Όχι. Οι ίδιοι, με τη διαφορά, όταν θα μας ζητούσαν το όνομα, θα λέγαμε το όνομα αυτό που ήταν γραμμένο στην ταυτότητα. Μεταξύ σας πώς φωνάζετε ένα τον άλλον? Δεν είχαμε φτάσει ακόμα στο σημείο να φωνάζουμε το όνομα το ψεύτικο, ας το πω. Ήμασταν λίγο μουδιασμένοι μες στο τρένο και μετά από αυτό που συνέβη, που μας κατάλαβαν, ήμασταν πολύ μουδιασμένοι, δεν μιλούσαμε πολύ, ήμασταν μαζεμένοι. Δεν θυμάμαι πώς να αποκαλούσα ο ένας τον άλλον. Δεν το θυμάμαι αυτό. Στη διάρκεια του ταξιδιού, τι βλέπατε στο δρόμο, στην πορεία? Το τρένο ήταν γεμάτο από ανθρώπους που φεύγαν στην Αθήνα για μαύρη αγορά.
οι περισσότεροι ήταν τέτοιοι. Άλλοι φυγάδες δεν υπήρχαν, άλλοι Εβραίοι δεν υπήρχαν, εκτός από αυτό το γκρουπ που μαζευτήκαμε στη Λάρισα. Δεν μπορώ να θυμηθώ βέβαια άλλες λεπτομέρειες από εκεί. Ήταν ένα κατάμεστο τρένο, βαγόνια, φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με τα σημερινά, σαν ήμασταν μαζεμένοι εκεί σαν τα πρόβατα, ώσπου να φτάσουμε, ο σκοπός μας ήταν να φτάσουμε στην Αθήνα. Η Αθήνα για μας ήταν η σωτηρία. Αυτό είχαμε ως σκοπό, η Αθήνα, η σωτηρία. Τι ήταν η μαύρη αγορά? Η μαύρη αγορά ήταν, επειδή δεν υπήρχαν τρόφιμα, ήταν φοβερή κατάσταση προπαντός στην Αθήνα, η Βόρειος Ελλάς δεν ήταν τόσο δύσκολα, διότι βρίσκανε σαν έφορο μέρος που είναι η Μακεδονία, βρίσκαν ορισμένα τρόφιμα τα οποία κατεβάζαν στην Αθήνα και τα πουλούσαν σε ακριβές τιμές. Οι άνθρωποι θέλαν κάτι να βγάλουν. Δεν μπορώ να τους μενθώ που κάναν μαύρη αγορά. Βέβαια εκμεταλλευόντουσαν το φτωχό που δεν είχε να φάει και πουλούσε και το ό,τι είχε και δεν είχε για να τα αγοράσει. Αλλά και αυτοί κάπου έπρεπε να ζήσουν. Κακός ή καλός. Ποιοι ήταν αυτοί που κάναν μαύρη αγορά? Διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμιά δουλειά λόγω της καταστάσεως. Βρήκαν αυτόν τον τρόπο για να βγάλουν μερικά χρήματα. Όχι ότι ήταν άνθρωποι μεμπτοί, δεν μπορώ να τους μεμφθώ, διότι εκείνη την ώρα ο καθένας φρόντιζε να επιζήσει σε αυτή την κατάσταση. Τι έγινε με τη θεία σου και τη γιαγιά σου όταν εσείς είχατε πια φτάσει στην Αθήνα? Η θεία μου και η γιαγιά μου ήταν οι δύο μόνες τους, όπως σας είπα, και φύγαν από το σπίτι μου, μέναν όλο το διάστημα της κατοχής και πήγαν σε ένα άλλο σπίτι με ένα δωμάτιο, σε ένα δωμάτιο μάλλον, σε μια οικογένεια, για να είναι όσο το δυνατόν πιο τελευταίοι για την αποστολή της στην Πολωνία. Αυτό είναι μέσα στο γκέτο το σπίτι? Μέσα στο γκέτο, στην Οδόν Παρασκευοπούλου. Και μέναν και οι Γερμανοί από πάνω. Το είχαν αξιωματικοί Γερμανοί. Βέβαια η θεία και η γιαγιά, όπως το είπα, είχαν τις ταυτότητες. Όταν έφυγα εγώ, πήγε η μητέρα μου να τους δει. Και τους είπε, θα φροντίσω να σας βγάλω εισιτήριο για την Αθήνα για να φύγετε. Βέβαια χρειαζόταν άδεια από την κομμαντατούρα τη γερμανική, το Ausweis το περίφημο. Λέει, θα κοιτάξω να δω τι θα κάνω. Πράγματι πήγε στο σταθμό, εκείνη την εποχή την άξανε τη γέφυρα της Παπαδιάς, την περίφημη γέφυρα, και σταματήσαν τα τρένα. Και γυρνάει κατάλληλη στο σπίτι, λέει, δεν μπορώ να σας βγάλω εισιτήριο διότι σταμάτησαν τα τρένα. Πριν από αυτό ήρθε η σειρά του μαζέματος και αυτής της περιοχής. Οι πολιτοφύλακες είχαν και μια άλλη αποστολή. Όταν ο κόσμος έφευγε από τα σπίτια τους με τα μπογαλάκια τους και με τα βαλιτζάκια τους, με ό,τι είχαν και δεν είχαν, μπαίνανε μέσα στα σπίτια αυτά, μαζεύανε ό,τι τρόφιμα υπήρχαν και τα πηγαίνανε στον τόπο συγκομιδής, ας το πούμε, στο Βαρόνο Χίρς, για να έχουν να φάνε. Ήρθε η ώρα να μαζέψουν εκεί, η θιά μου και η γιαγιά μείνανε μέσα, δεν βγήκανε. Γιατί ήταν αποφασισμένες να σκοτωθούν. Γιατί η γιαγιά μου δεν μπορούσε να περπατήσει πια, υπέφερε από πλατυποδία και φορούσε μπότες και δεν θα μπορούσε να περπατήσει με τα πόδια μέχρι του Βαρόνου Χίρς. Και της λέει η θιά μου, αφού είδε ότι δεν υπάρχει εισιτήριο για να φύγουν για την Αθήνα, θα τραβήξουμε προς τη θάλασσα κάτω και τελειώνουμε, προκειμένου να πεθάνουμε στον δρόμο, να πεθάνουν τουλάχιστον στον τόπο μας. Και εκείνη την ώρα μπήκαν δύο-τρεις πολιτοφύλακες για να μαζέψουν τα αυτά. Μόλις τις είδαν εκεί, τι κάνετε εσείς εδώ, λέει, δεν μπορούμε να φύγουμε, ούτε βρήκαμε κάρο για να φύγουμε. Συμπτωματικά ο ένας ο πολιτοφύλακας ήταν ο Εσδρά Μπαρζιλάι, ο οποίος τη γνώριζε τη θιά μου και της λέει, εσύ Ντουντού που μιλάς τόσο ωραία τα ελληνικά, γιατί δεν κρύβεσαι, πού να πάω? Λέει, δεν ξέρω τι θα κάνεις, εγώ δεν σε στέλνω εκεί πέρα. Βγάλε την ταυτότητα, βγάλε το άστρο, σχίσκε, κάψε τα και αυτά όλα μες στη σόμπα και κοίταξε να δεις πώς θα βγεις. Λέει, έχω και ταυτότητα με ξενικό όνομα. Τότε μην το συζητάς, λέει. Σήκω, φύγε και φεύγει. Αυτό ήταν το πρώτο έναυσμα για να μπορέσουν να φύγουν. Για μένα ήταν το πρωταρχικό, αυτό που τους έδωσε την όθηση. Και όταν γύρισε η μητέρα μετά να τους πει ότι δεν βρήκε εισιτήριο, σηκώνονται και πάει στην κοινότητα και ζητάει μια καινούρια γερμανική ταυτότητα και ένα άστρο για να σηκωθούν να πάνε τελικά στο Βαρόνο Χίρς. Αφού δεν έβρισκαν άλλη λύση, είπαν ότι θα σκοτωθούν, αλλά δεν τολμούσαν να το κάνουν. Και δεύτερος τώρα στην κοινότητα, ο Πέπο Ερέρα, της λέει, εγώ τέτοιο πράγμα δεν σου δίνω. Ούτε άστρο, ούτε αυτό. Κάνε ό,τι θέλεις, σήκω, φύγε. Εγώ τέτοιο δεν στο δίνω. Δεύτερο έναυσμα για το φευγιό. Οπότε αυτό συνέβη Παρασκευή, μου τα είπαν αυτά και τα θυμάμαι. Και την Κυριακή μια τρελή μητέρα μου
Φτάνει εκεί και τους λέει τα τρένα ανοίξανε. Σας βγάζω εισιτήριο, σας περιμένω στο σταθμό τη Δευτέρα και φεύγουμε. Πηγαίνοντας η θειά μου στο σταθμό για να βγάλει εισιτήριο, συναντάει μια κοπέλα εκεί και την βλέπει πάνε, λέει, φεύγεται στην Αθήνα, λέει, και εγώ θέλω να φύγω με τη μητέρα μου, η οποία είναι πολύ άρρωστη και εδώ οι γιατροί την έχουν πια ξεγράψει. Θέλω να την πάω στον Ευαγγελισμό στην Αθήνα. Αλλά δεν έχω, πού να προλάβω να βγάλω άδεια από την κομμαντατούρα, δεν προλαβαίνω. Αλλά εμείς στενοχωριέστε. Εγώ θα σας περιμένω εδώ αύριο το πρωί, εγώ και εγώ δεν έχω, λέει. Περνάμε εμείς, τα έχουμε κανονίσει με τους Γερμανούς, κάνω μαύρη αγορά εγώ, μαζί μου θα έρθετε. Αυτά τα έλεγε η μητέρα σου? Όχι, μια κοπέλα μια που κοπέλα. Βρήκε εκεί. Οπότε την άλλη μέρα, αφού τους έβγαλε τα εισιτήρια η μητέρα μου, τους τα δίνει και τους έδωσε την καλή ευχή να φύγουν. Και Δευτέρα πρωί την γιαγιά της είπε: δεν θα ανοίξεις το στόμα σου, είσαι κουφή, δεν ακούς. Τους έβαλε και ένα μαντήλι στο κεφάλι και προχωράνε οι δυο, φτάνουν στο σταθμό. Τώρα πώς φτάσαν δεν ξέρω. Ψάχνουν την κοπέλα, δεν τη βρίσκουν πουθενά. Ήταν που ήταν απογοητευμένος, χώνονται μέσα σε ένα κομπαρτιμάν του τρένου, κάθονται εκεί, γεμάτο βέβαια εκεί, και ένας χωροφύλακας. Και αρχίζει και αναστενάζει η θειά μου. Τι συμβαίνει, κυρία μου? Λέει, αυτό και αυτό, η μητέρα μου είναι κουφή, αλλά είναι πολύ άσχημα και θέλω να την πάω στον Ευαγγελισμό στην Αθήνα. Δεν έχω όμως το Ausweis, αυτή την άδεια που χρειάζεται. Μην ανησυχείτε, εγώ θα σας περάσω. Εγώ θα σε μόλις θα φτάσουμε. Εδώ λέει, βοηθάμε τόσους Εβραίους. Δεν θα βοηθήσουμε τους δικούς μας? Κάθονται μέσα, περνάνε από το κontrol που φτάσαν στον πλαταμόνα, τις κατεβάζουν από τη μια μεριά, περνάει το κontrol, τις ξανανεβάζουν από την άλλη και τελείωσε. Αυτό ήταν και φτάσαν στην Αθήνα. Δηλαδή ήταν μια συγκυρία από καλές συμπτώσεις που τους βοήθησε να σωθούν. Όταν εσύ βρέθηκες στην Αθήνα, τι συνάντησες? Βεβαίως μαζί μαζευτήκαν πάλι. Εγώ πήγα κατευθείαν στο πατέρα μου, στο σπίτι του πατέρα μου. Πού ήταν αυτό? Στην πλατεία θεάτρου, είναι μεταξύ Σοφοκλέως και πώς λέει το άλλο σωρό, που είναι η αγορά των Αθηνών, η κεντρική αγορά, στο νότιο τμήμα της κεντρικής αγοράς. Πλατεία θεάτρου λέγεται εκεί πέρα. Και εκεί πέρα πώς ζούσατε? Καλά. Μετά από ό,τι συνέβη εδώ, φυσικά, περιμέναμε που ήρθε η γιαγιά και η θεία. Μας ήρθε αυτό ξαφνικά που ήρθαν και εκείνοι, ξέβραν τη διεύθυνση βέβαια, και ζούσαμε μαζί. Στο σπίτι του πατέρα? Στο σπίτι του πατέρα, ναι. Για ένα διάστημα βέβαια. Μετά η μητέρα μου, αφού έφυγα εγώ, τον ξεσηκώνει τον άνδρα της, ο οποίος ήταν ήδη διευθυντής του ΙΚΑ εδώ πέρα, και το μωρό ήταν τότε ενός έτους, τον ξεσηκώνει και έρχονται στην Αθήνα για να είναι κοντά μου. Γι' αυτό σημείωσα πριν ότι είπα πριν κάτι, ότι ποτέ δεν ένιωσα το ότι οι γονείς μου ήταν χωρισμένοι. Ποτέ δεν είχα αυτό το κόμπλεξ του παιδιού του χωρισμένων γονιών. Διότι έβλεπα την αγάπη που είχα και από τις εκατέρωθεν. Και αν κατάλαβα καλά, όλη η οικογένεια συμμαζεύτηκε στην Αθήνα. Στην Αθήνα, ακριβώς. Ρηρή, ο πατέρας σου στην Αθήνα δεν χρειάστηκε κι αυτός κάποια ψεύτικη ταυτότητα, ζούσε ελεύθερος ως Εβραίος? Η Αθήνα είχε το προνόμιο, επειδή ήταν ιταλική κατοχή, ακόμα δεν είχαν αρχίσει μέτρα εναντίον των Εβραίων. Δεν χρειαζόταν, δούλευε, με το όνομά του φυσικά. Εμείς είχαμε πάντοτε τις ταυτότητες τις χριστιανικές μαζί μας, δεν είχαμε άλλη ταυτότητα, καμία. Και ζούσαμε μαζί. Όταν ήρθε η μητέρα μου στην Αθήνα με το παιδί και τον άνδρα της, με πήραν και εμένα μαζί. Πώς λεγόταν ξανά? Θεοχάρη. Γιάννης Θεοχάρης. Και η μητέρα μου Νίνα. Πήραν ένα σπίτι στο Κουκάκι, αφού μεταφέραν όλα από εδώ πέρα, και άρχισε να ψάχνει για δουλειά. Βέβαια ήταν δύσκολη εποχή. Τέλος πάντων του βρήκα μια θέση στο ΙΚΑ και με πήρε μαζί της. Η γιαγιά και η θεία μένανε με τον πατέρα μου. Βέβαια τους έβλεπα τακτικά. Οι σχέσεις ποτέ δεν είχαν χαλάσει μεταξύ της μητέρας μου και του πατέρα μου. Βλεπόντουσαν, η γιαγιά και η θεία τη λάτρευαν τη μητέρα μου και η μητέρα μου συνέχιζε να τη φωνάζει μαμά, μάμα κιόλας. Οπότε εγώ το είχα δει πόρτο, πήγαινα και στο ένα σπίτι και στο άλλο. Ήταν κοντά τα δύο σπίτια? Όχι, το ένα ήταν, σου είπα, κοντά στην Ομόνια μπορούμε να πούμε, και το άλλο ήταν στο Κουκάκι προς τη Συγκρού. Ήταν αρκετά μακριά. Υπήρχαν κάτι υποτυπώδη λεωφορεία, τα γκαζοζέν όπως λεγόντουσαν τότε. Τα τραμ δεν υπήρχαν, είχαν σταματήσει. Όσο μπορούσα πήγαινα και ερχόμουν. Δεν θυμάμαι την ημερομηνία όταν κατέρευσε η Ιταλία, δηλαδή όταν η Ιταλία συνθηκολόγησε και μπαίνουν οι Γερμανοί. Στην όλη την Ελλάδα. Και μπαίνουν στην Αθήνα φυσικά.
Το πρώτο διάταγμα που βγήκε, η πρώτη εφημερίδα που βγήκε την επομένη, ήταν ότι οι Εβραίοι όλοι πρέπει να παρουσιαστούν στη συναγωγή στην Οδό Μελιδόνη. Φυσικά κανένας δεν παρουσιάστηκε. Εν τω μεταξύ, τότε ήταν διευθυντής ο Εύερστ της αστυνομίας. Ειδοποιεί τον αρχιραβίνο των Αθηνών, τον Μπαρζιλάη, αμέσως και του λέει: ειδοποίησε τους δικούς σου να σηκωθούν να φύγουν. Διότι αυτοί θα κάνουν τα ίδια πράγματα που κάνανε και στο άλλο τμήμα της Ελλάδος. Εγώ μπορώ να αρχίσω να εκδίδω ταυτότητες με χριστιανικά ονόματα. Ειδοποίησε τους αμέσως. Και πράγματι, ο ένας με τον άλλον ειδοποιήθηκαν. Ο πατέρας μου αμέσως έβγαλε μια ταυτότητα με χριστιανικό όνομα, η θεία και η γιαγιά της είχαν, και αρχίζουν, φύγαν από το σπίτι αμέσως, από αυτό το σπίτι. Ο πατέρας μου πήγε σε έναν φίλο του που τον φιλοξένησε, και η θεία μου με τη γιαγιά πήγαν σε μια μοδίστρα που συνεργαζόταν με τη θεία μου στην οδό Νίκης. Νίκης είναι κοντά στο Σύνταγμα. Πώς λεγόταν ο πατέρας σου στη διάρκεια του πολέμου? Δεν θυμάμαι. Πώς λεγόταν ο κύριος που τον φιλοξένησε, ο φίλος του? Ούτε αυτό δεν το θυμάμαι. Δεν το ξέρω καθόλου αυτό. Δεν το θυμάμαι. Δεν το ξέρω μάλλον. Ούτε ήξερα καλά-καλά που ήταν το σπίτι, ούτε είχα πάει ποτέ, διότι εκεί φιλοξενεί το και ένας Ιταλός αξιωματικός και ένας Άγγλος. Η γιαγιά και η θεία με τον πατέρα σου χωρίσανε. Χωρίσανε, ναι. Και πήγαν και μείνανε σε αυτό το σπίτι μιας φίλης στην Οδό Βουλής. Και εγώ έμεινα με τη μητέρα. Πώς λεγόταν αυτή η κυρία? Ειρήνη Ξηδιά. Εγώ έμεινα στη μητέρα μου. Προς το παρόν πήγαιναν καλά τα πράγματα. Βέβαια, να επαναλαμβάνουν ότι οι Εβραίοι πρέπει να πάνε να μαζευτούν στη συναγωγή κλπ. Κανένας δεν εμφανίστηκε. Κάπου είχαν πάρει το μάθημα από τη Θεσσαλονίκη, διότι πολλοί Θεσσαλονικείς, πολλοί ελάχιστοι, κατάφεραν να το σκάσουν και να εγκατασταθούν στην Αθήνα. Περιττώ να σας πω ότι η οικονομική κατάσταση ήταν νυχτρή. Ούτε δουλειά υπήρχε για να μπορέσεις να δουλέψεις. Και ό,τι χρήματα είχαμε καταφέρει να διασώσουμε, σιγά σιγά τελειώσανε. Η θειά μου άρχισε να εργάζεται εκεί, στο σπίτι αυτό της μοδίστρας της άλλης. Εγώ βέβαια με τη μητέρα μου δεν είχα πρόβλημα. Περάσανε σχεδόν 1,5 μήνας, δεν κάνανε τίποτα, κανένα άλλο μέτρο η Γερμανία εναντίον των Εβραίων των Αθηνών. Οπότε, λόγω της οικονομικής καταστάσεως ολωνών, τα τρόφιμα λείπανε. Ξαφνικά βγήκε μια διαταγή ότι στην συναγωγή μοιράζουν τρόφιμα ο Ερυθρός Σταυρός. Δειλά-δειλά άρχισαν να πηγαίνουν στη συναγωγή κάθε Παρασκευή απόγευμα και αρχίσαν να τους δίνουν τρόφιμα από τον Ερυθρό Σταυρό. Σούπες, γάλατα και τέτοια. Δεν πειράξαν τίποτα. Κάθε Παρασκευή, όσο πήγαινε και μεγάλωνε ο αριθμός των Εβραίων που πήγαιναν να πάρουν τρόφιμα. Γιατί σκεφτήκαν, φαίνεται ότι εδώ δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Εκεί δεν είχε ούτε άστρα, ούτε αυτό. Η κοινότητα είχε διαλυθεί, φυσικά δεν υπήρχε κοινότητα. Πηγαίναν στη συναγωγή μόνο Εβραίοι ή και μόνο Εβραίοι. Υπήρχαν άλλα τμήματα του Ερυθρού Σταυρού για τον άλλον κόσμο. Εδώ ήταν οι Εβραίοι μόνο στη συναγωγή. Οπότε μετά από 2 μήνες, μου φαίνεται, που πήγαιναν κάθε Παρασκευή, είχαν μαζευτεί αρκετοί. Βέβαια, πήγαιναν συνήθως ένα μέλος της οικογένειας. Δεν πήγαιναν 2 μαζί. Οπότε μία Παρασκευή, δεν θυμάμαι την ημερομηνία, τους περιτριγυρίζουν οι Γερμανοί, τους πιάνουν και τους πηγαίνουν στο Χαϊδάρι. Το Χαϊδάρι είναι οι φυλακές των Αθηνών, όπου εκεί μάζευαν τους αντιστασιακούς, δεν ήταν για εγκληματίες κτλ. Και τους φοβάζουν μέσα. Σημειωτέν ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν τις οικογένειές τους απ' έξω. Και εκεί δυστυχώς υπήρχε κάποιος Εβραίος συνεργάτης των Γερμανών, κάποιος από την Κέρκυρα, δεν θυμάμαι το όνομά του, και υπήρχε και κάποιος Σαλονικιός, Ρεκανάτη. Ήταν και 2 αδέρφια. Ο μεγάλος ήταν αυτός, ο οποίος είχε και προϊστορία από τον προηγούμενο πόλεμο του 14, που ήταν και τότε συνεργάτης των Γερμανών, και τον είχαν κάπου μετά στείλει σε ένα νησί, από αυτά τα νησιά τα Ερημονήσια, για εξορία μετά που τελείωσε ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Είχαν προϊστορία οι άνθρωποι. Ο άλλος ήταν νέος και συμμαθητής με πολλούς Εβραίους εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Λυσέ. Θα το λέω αυτό γιατί μετά έχει ιστορία αυτό το πράγμα. Βέβαια, εγώ δεν μάθαινα σπουδαία πράγματα εκεί που ήμουνα. Η γιαγιά και η θεία μέναν εκεί. Τον πατέρα μου δεν τον έβλεπα σχεδόν καθόλου, ούτε τηλέφωνο ούτε τίποτα. Και τους μαζεύουν λοιπόν, τους πάνε στο Χαϊδάρι.
ορισμένοι μετά από διάφορες πιέσεις και μαρτύρια ομολόγησαν που ήταν οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Δυστυχώς τους μαζέψανε και αυτούς. Μπορώ να πω ότι στην Αθήνα φιλοξενήθηκαν Εβραίοι περισσότερο από τη Θεσσαλονίκη από χριστιανικές οικογένειες. Ίσως δεν είχαν αυτή την επαφή που είχαν οι Εβραίοι εδώ, που ήταν η πληθώρα εδώ πέρα. Και ίσως να υπήρχε και κάποιος ανταγωνισμός στη δουλειά, σε οτιδήποτε άλλο. Πού να υπήρχε αυτό? Στη Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα δεν τους ήξερε, μια μερίδα, ήταν κάπου 1000 άτομα προπολεμικά, εκείνον που γνώριζαν ήταν το Ιουσουρούν, ο οποίος ήταν μια παλιά οικογένεια, ξέραν το Παλιατζίδικο κλπ. Δεν είχαν ιδέα τι είναι οι Εβραίοι. Πολλοί δεν ξέραν τι θα πει Εβραίος. Κάποιος είχε πει στον πατέρα μου, έχετε ουρά? Τέτοια άγνοια είχανε. Περισσότεροι Πελοποννήσιοι, αυτοί αν είχαν άγνοια τελεία, τι θα πει Εβραίος. Ξέβρανε, θα έρθει ο Εβραίος να σε πάρει, που μαλώναν τα παιδιά από εκεί και πέρα δεν ξέραν τίποτα. Και δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε αντισημιτισμός στην Αθήνα. Ίσα-ίσα σου λέω ότι οι οικογένειες αυτές που φιλοξενήσανε ήταν πραγματικά αξίαπαινες. Προχώρησε το πράγμα. Μετά από λίγο καιρό, εκεί που έμεινε η θεία μου και η γιαγιά, τους είπαν ότι πρέπει να φύγουν, διότι ο κόσμος υποψιάζεται τι είναι αυτές οι δύο κυρίες εδώ πέρα. Και νοικιάσαν τότε, στην Οδόν Βουλής που είναι παράλληλη της νίκης, ένα διαμέρισμα, μάλλον μια σοφίτα, σε μια ταράτσα, που ήταν ένα σπίτι από τα παλιά των Αθηνών και υπάρχει ακόμα σήμερα, γωνία Υπήτη και Βουλής, είναι το σπίτι του Δανβέργη, το φαρμακείο το περίφημο των Αθηνών, ο οποίος ο κύριος Δανβέρης το ενίκιασε. Ήξερε ότι ήμασταν Εβραίοι, ότι ήταν Εβραίοι η θεία, διότι και η γυναίκα του ήταν Γαλλίδα Εβραία. Φυσικά δεν ήξερε κανείς αυτό. Και τους νίκιασε ένα δωμάτιο στη σοφίτα αυτή. Ήταν τρία τα δωμάτια και μια κουζίνα. Το ένα δωμάτιο ήταν νοικιασμένο σε έναν διερμηνέα των Γερμανών και το άλλο σε ένα χωροφύλακα. Ορδινάντσα του Έβερτ. Και η θιά και η γιαγιά εκεί μέσα. Στην ταράτσα. Όσο έμεινα εγώ με τη μαμά μου, αρχίσαν και εκεί λίγο να σκουραίνουν τα πράγματα, κάτι αρχίσαν να υποψιάζονται, οπότε για ασφάλεια με ξαποστέλνουν και μένα εκεί. Στο δωμάτιο. Στο δωμάτιο μαζί με τη γιαγιά και τη θεία και εγώ μέσα. Όχι, λάθος κάνω, μετά πήγα. Όχι, όχι, όχι. Όλο το διάστημα έμεινα στη μαμά. Όχι, όχι, λάθος κάνω, με συγχωρείτε. Αλλά κρυφά πεταγόμουν να τις δω. Και βέβαια έπρεπε να πάω να δω και τον Σάμιν. Είχαμε και αυτό τον ταλγά στο κεφάλι. Είχαμε και... Δεν μας έφτανε ο πόλεμος, είχαμε και τον έρωτά μας. Ο οποίος έμενε στους Αμπελοκήπους, στην οικογένεια Μινιάδη. Άλλη ιστορία αυτή, φοβερή ιστορία και αυτή, τον, εκεί τον κρύβανε. Και σηκωνόμουν και πήγαινα ως τους Αμπελοκήπους, εκείνος δεν έβγαινε να τον δω. Και ένα βράδυ που με συνόδεψε για να έρθω με το λεωφορείο στο Σύνταγμα, μας πιάνει ένας τάγματα ασφαλίτης, εσείς τι είστε, δείξαμε τις ταυτότητες, δεν κατάλαβα ότι είμαστε Εβραίοι, φοβηθήκαμε πολύ, δεν τον άφησα τον Σάμι να γυρίσει σπίτι, με συνόδευσε στο σπίτι και κοιμήθηκε εκείνη το βράδυ σε μας και μετά έφυγε την άλλη μέρα. Τα πράγματα είχαν αρχίσει να σκουραίνουν, αυτό μου φαίνεται ότι ήταν γύρω στον Αύγουστο. Ήθελα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι πότε τους μαζέψαν τους Εβραίους από τη συναγωγή. Δεν θυμάμαι. Περίπου ποια εποχή ήταν? Καλοκαίρι ήταν. Ιούνιος ίσως, Ιούνιος, Ιούλιος, κάτι τέτοιο. Γιατί δεν μεσολάβησε πολύς χρόνος μέχρι την απελευθέρωση των Αθηνών μετά, που έγινε τον Οκτώβριο. Δεν μεσολάβησε μεγάλος χρόνος. Τον Αύγουστο έλεγες ότι... Τον Αύγουστο βέβαια τα πράγματα είχαν σφίξει. Τότε είναι που... Θέλεις, ναι, τότε είναι που πήγα μου φαίνεται και έμενα στη γιαγιά και στη θεία και θυμάμαι που η γιαγιά ενώ μιλούσε τέλεια τα ελληνικά, είχαμε αυτή την ταράτσα την τεράστια που μας χώριζε ένα στίχος με τη διπλανή την πολυκατοικία και είχαμε πολύ καλές σχέσεις με τις κυρίες που μένουν στο άλλο το αυτό χωρίς να ξέρουν ότι είμαστε Εβραίοι και απέναντι μας καθόταν ο Λαμπράκης, ο διευθυντής των νέων. Οπότε μια μέρα βλέπουμε το σπίτι να μπαίνουν οι Γερμανοί και να το αδειάζουν. Αυτοί πρόλαβαν και το σκάσανε το πρωί. Η οικογένεια Λαμπράκη πήγε στη Μέση Ανατολή και οι Γερμανοί μετά από μια ώρα το κάνανε γης μαδιάν. Και αυτός ο διερμηνέας που έμενε δίπλα, ο οποίος φαίνεται κάτι είχε καταλάβει για μας, μας λέει, μερικοί
να το λάβουν υπόψη τους αυτό το πράγμα, βλέποντας το άδειασμα του Λαμπράκη. Λοιπόν, η γιαγιά έλεγα, η οποία μιλούσε τέλεια τα ελληνικά και φαινόταν σαν μια χωρική έτσι, με το μαντίλι και τα μακριά τα ρούχα, τι της την είχε δώσει να μας μιλάει ισπανικά. Βρε η γιαγιά, της έλεγα, δίπλα δεν ξέρουν τι είμαστε. Μην μιλάει ισπανικά, τίποτα, εκείνη το δικό της. Τέλος πάντων. Κάπως εκεί ήταν ήρεμα τα πράγματα. Ο χωροφύλακας ήταν ένα βλαχαδερό που δεν ήξερε τίποτα. Ούτε για Εβραίους, ούτε τίποτα δεν ήξερε. Ο Διερμηνέας δεν μιλούσε τίποτα. Φαίνεται ότι είχε καταλάβει, αλλά δεν μιλούσε. Και έτσι πέρασε ο χρόνος. Ακούγαμε τα νέα κρυφά, ότι οι Άγγλοι προχωρούν, έγιναν οι αποβάσεις στην Ιταλία, έγινε στην Ορμανδία η απόβαση κτλ. Είχαμε αποκτήσει σχέσεις με τον σημερινό Βασιλόπουλο, αυτό το μεγάλο μαγαζί. Ήταν απέναντί μας το πρώτο του Μπακάλικο. Και μας ξέρουν πολύ καλά και τον πατέρα μου και εμένα και η Βικτυθία. Μας βοηθούσε, μας έδινε κρυφά ορισμένα πράγματα που πληρώναμε βέβαια. Είχαμε πολύ ωραίες σχέσεις με την γειτονιά της Οδοβούλης. Και κάποια στιγμή έφτασε η απελευθέρωση, μπήκαν οι Άγγλοι και τρέξαμε σαν τρελοί στη σταδίο να βλέπουμε τα τάγκς να μπαίνουν και να ρίχνουμε λουλούδια. Ήταν κάτι το άλλο, κάτι το άλλο. Δεν πιστεύουμε ότι πραγματικά έφτασε η ώρα της ελευθερίας. Τι ακριβώς, μπορείς να μας περιγράψεις αυτή τη μέρα, τι ακριβώς έγινε, πώς το ακούσατε για πρώτη φορά? Ακούσαμε ότι οι Άγγλοι είχαν αρχίσει να αποβιβάζονται στο Φάληρο και ότι αρχίσαν να ανεβαίνουν τη Συγκρού. Έγιναν κάτι μάχες στην, κάτω στο Φάληρο, δηλαδή τα τελευταία τμήματα των Γερμανών που φεύγαν σαν τρελοί. Επιβιβαζόντουσαν στα βαπόρια ή μέσα του δρόμου φεύγανε, ανεβαίναν προς το βορρά. Βουλιάξαν και μερικά πλοία. Όταν λες ακούσαμε, ακουγόταν. Από το ραδιόφωνο, από τον δεν κόσμο. Δεν είχαμε ραδιόφωνο, από τον κόσμο. Από τους διπλανούς, ο απέναντι μας, ο κόσμος μαζευόταν. Και από τον μπακάλι που πίνεις, σου έλεγε, ξέρεις ότι μάθαμε ότι αυτό και αυτό. Και πραγματικά ακούσαμε αλλαγμούς, επειδή ήμασταν στο Σύνταγμα κοντά, ότι έρχονται οι Άγγλοι και τρέξαμε στον δρόμο, τρέξαμε στη σταδίου. Και τι έκανε ο κόσμος εκείνη τη μέρα? Παζουρλισμός, γεμάτο κόσμο, τα τάγκς να περνάνε, αυτοί οι γελαστοί απάνω, μαυροκαπνισμένοι Άγγλοι, να πετάνε λουλούδια, να χαλάει ο κόσμος και από πίσω ήρθε η Ιερά Ταξιαρχία του Ρίμινη, οι Ρημινιώτες που είχαν φύγει τότε στη Μέση Ανατολή, χαλασμός, χαλασμός πραγματικά. Και τότε αρχίσαν να μοιράζουν τρόφιμα οι Άγγλοι, τρέχαμε παντού και μαζεύαν τρόφιμα, ήρθε η Ούνρα αμέσως, άρχισαν να μας δίνουν ρούχα, τρόφιμα, τα πάντα. Έως τότε έγινε ο εμφύλιος. Τι ήταν ο εμφύλιος? Τώρα να μην ανοιγόμαστε στην πολιτική, ο Παπανδρέου ήταν τότε στην υπηρεσιακή κυβέρνηση στην Αίγυπτο, μόλις γυρίσαν, βέβαια, περιττό να σας πω ότι το Αντάρτικο είχε μεγάλη έκταση λάβει πια σε όλη την Ελλάδα. Φοβερή δράση είχαν. Ήταν βέβαια μοιρασμένοι οι εθνικιστές που ήταν του Ζέρβα της Υπήρου και οι αμύτες. Βέβαια είχαν επαφή μέσα στην Αθήνα, βοηθούσαν. Ο πατέρας μου, όπως σας είπα, κρυβόταν σε ένα σπίτι όπου ήταν ένας Άγγλος και δύο Ιταλοί και όλο το διάστημα έμενε εκεί πέρα και είχαν κάποια επαφή με την ΕΑΜ. Ο Σάμις το ίδιο είχε επαφή με κάποιον, με μια οργάνωση και κάποιος Ιωαννίδης που γράφει και τα άρθρα αυτά στα διάφορα, ήταν της Intelligence Service κτλ. Κάπου ήταν ανακατεμένοι όλοι μέσα στο κίνημα αυτό το αντιστασιακό. Αυτοί, βέβαια, όταν επανήλθε η πρώτη κυβέρνηση στην Ελλάδα, από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι έχω διαβάσει μετά, ήταν ο Παπανδρέου και κάνανε τη συμφωνία της Βάρκιζας. Δηλαδή μαζεύτηκαν όλα τα κόμματα, αν υπήρχαν κόμματα τότε, και κάνανε κάποια συμφωνία για να μπορέσει να συνεχίσει. Κάπου κάτι έγινε, αρχίσαν, θυμάμαι σαν σήμερα, την Οδό Μητροπόλεως. Οι αντάρτες αρχίσαν να κατεβαίνουν πια στην πόλη ελεύθερα, δεν ήταν πια, με τα όπλα τους και με όλα. Αρχίσαν να ανεβαίνουν προς τα Ανάκτορα, εκεί που είναι του αγνώστου στρατιώτη το μνημείο. Ποιοι ήταν αυτοί? Οι αντάρτες, οι αμύτες, οι οποίοι δεν ήταν ευχαριστημένοι, από ό,τι θυμάμαι, από την συμφωνία της Βάρκιζας. Και αρχίσαν να διαμαρτύρονται και ανεβαίναν τραγουδώντας αυτό το περίφημο, το κομμουνιστικό το τραγούδι. Ελάτε όλοι οι παιδιά, ξέρω εγώ πώς λεγόταν. Πολλοί κόσμος, μα πάρα πολλοί.
και αρχίσαν να ανεβαίνουν προς το Σύνταγμα, τη Μητροπόλος. Ήταν κοντά σε εμάς και τα έβλεπα από την ταράτσα. Δεν κατέβηκα κάτω. Και φτάνοντας στην πλατεία Συντάγματος, υπήρχε αστυνομία. Εκείνη το επιλείψιμο, μου φαίνεται, υπήρχαν και οι τάγματα ασφαλίτες, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς τάγματα ασφαλίτες και αρχίσαν να πυροβολούν για να τους σταματήσουν. Και σκοτώθηκαν πολλοί. Από εκεί ξεκίνησε πια το μακελιό, ας το πούμε. Επιστρέψαν πίσω, ξαναβγήκαν έξω στα βουνά και άρχισε το μακελιό. Ποια εποχή γίνονται αυτά? Αυτό γίνεται Δεκέμβριο του 1943. Του 1944. Όχι, δεν είναι, 44. Δεκέμβριο του 44. Εσείς πώς νιώσατε? Εμείς κλεισμένοι εκεί. Ξαφνικά σταματήσαν τα πάντα. Ούτε τρόφιμα, ούτε τίποτα. Κλεισμένοι μέσα, δεν μας αφήναν να κυκλοφορούμε καθόλου παρά μόνο 2 ώρες. 12 με 2 το μεσημέρι, για να προλάβουμε να πάμε να πάρουμε κάτι για φαγητό. Και μας κόψαν και το νερό και το γκάζι. Και θυμάμαι, κοντά σε εμάς ήταν η Ρωσική Εκκλησία και η Αγγλικανική που είχε πηγάδια. Και πηγαίναμε, παίρναμε νερό από εκεί, το φιλτράραμε και το βράζαμε όσο μπορούσαμε να βράσουμε, γιατί δεν είχαμε ούτε γκάζι, για να μπορέσουμε να πιούμε. Και από την Ούντρα, από τον Ερυθρό Σταυρό που μας είχαν μείνει κάτι σούπες και αυτά, με αυτό τη βγάλαμε κάπου 15 μέρες. Διότι μας είχαν κλείσει κυριολεκτικά. Αυτός δύο διερμηνές των Γερμανών. Μας είπε μια μέρα, ξέρετε, θα πάω να πάρω ψωμιά, υπάρχει μαύρη αγορά. Εμείς λεφτά δεν είχαμε καθόλου. Πήγε στην κυρία Δανβέργη κάτω και πήρε μία λίρα για ένα ψωμί. Και δεν ξαναγύρισε και μετά μάθαμε ότι τον σκοτώσανε. Γιατί ήταν συνεργάτης των Γερμανών. Αυτή η κατάσταση πόσο διέκλεισε? 3 εβδομάδες, 1 μήνα. Ίσως και περισσότερο. Εν τω μεταξύ αποκομμένη, ούτε με τη μητέρα μου που έμεινε στο Κουκάκι, ούτε με τον Σαν που έμεινε στην Καλυθέα τότε. Δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε. Πάλι εγώ στις 2 ώρες πεταγόμουν. Όσο προλάβαινα πήγαινα και ερχόμουν. Και τη μητέρα μου. Και η μητέρα μου ερχόταν με τη μικρή από το χέρι στο σπίτι. Μετά σιγά σιγά ήρθε τότε ο Τσέρτσιλ στην Αθήνα με τάγκς από το Φάληρο, με βαπόρι ήρθε. Στη Μεγάλη Βρετανία, όπου έγινε σύσκεψη πώς να προχωρήσουν τα πράγματα, ήταν και οι Άγγλοι βέβαια μέσα. Η Αθήνα σιγά σιγά άρχισε να καθαρίζει κατά κάποιον τρόπο. Εμείς μείναμε κρυμμένοι μέσα στο σπίτι, ότι ορισμένες σφαίρες μπήκαν μέχρι με το σπίτι, διότι πυροβολούσαν οι αντίθετοι από εκεί. Είπες η Αθήνα άρχισε να καθαρίζει. Να καθαρίζει από τι? Από το Αντάρτικο, ας το πω. Από το Αντάρτικο, ας το πω. Έγιναν πολλά τότε. Τεινάξαν εκείνο το. Της ασφάλειας στο κτίριο στην Ομόνια κοντά. Ορισμένες περιοχές των Αθηνών είχαν καταληφθεί από τους αντάρτες. Μάλιστα ο πατέρας μου μια μέρα βγήκε για να πάει ως τη συναγωγή να πάρει να πάρει κάτι για να φάμε. Και στην ταυτότητα, είχε την παλιά ταυτότητα, την κανονική, το όνομα της γιαγιάς ήταν Κλάρα. Και τότε υπήρχε ο καπετάν Κλάρας. Και τον πιάνει η αστυνομία νομίζοντας ότι είναι κάτι με το αντάρτικο. Όχι, μπορεί να του εξηγήσει. Και κατάφερε να σε έφερε κάτι πραγματάκι από εκεί. Ο πατέρας μου έφυγε πια από εκεί που κρυβόταν και εφόσον έμεινε και το δωμάτιο άδειο του αυτού που εκτελέσανε, ο κύριος Δανβέρης μας έδωσε μας νίκες και το άλλο δωμάτιο. Οπότε πήγα και εγώ και έμεινα πια. Και ο πατέρας μου και εγώ μέναμε πια εκεί και η θεία και η γιαγιά. Σε αυτά τα 2 δωμάτια. Ο χωροφύλακας, όταν του είπαμε τι ήμασταν, έμεινε, δεν κατάλαβε τίποτα βέβαια. Συνέχιζε, πήγαινε, ερχόταν στην αστυνομία σαν ορδινάντσα που ήταν το αυτό, ο Θόδωρος. Το θυμάμαι τον Θόδωρο. Και μετά τι έγινε, πότε τελείωσε αυτή η σύγκρουση? Δεν θυμάμαι καλά, μπορεί να ήταν αρχές Φεβρουαρίου, Φεβρουάριο μήνα, κάτι τέτοιο μου φαίνεται, δεν θυμάμαι. Εσείς... κάποτε ομαλοποιήθηκαν κατά κάποιον τρόπο τα πράγματα, έγιναν οι συνθήκες μετά κάτι τέτοιο, το Αντάρτικο συνέχισε, ο εμφύλιος συνέχισε. Ο Σάμις, με τη μητέρα του και το παιδί αυτό, τον αδερφό που είχε, παραμείναν στην Αθήνα, διότι έπρεπε να κοιτάξουν το παιδί. Και ο πεθερός μου, ο μέλλον πεθερός μου, επέστρεψε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, για να αρχίσει να δουλεύει και να μπορεί να στείλει χρήματα. Μείνανε ένα διάστημα, είδαν ότι δεν γίνεται τίποτα, μάλιστα γράψαμε και στην Αμερική τότε, εγώ είχα στείλει το γράμμα στη Mayo Clinic για να τον πάρουν εκεί και απαντήσανε, εφόσον είναι αυτή η περίπτωση, ούτε να κουνηθείτε να έρθείτε. Και φύγανε πίσω. Και ο Σάμις έπρεπε να παρουσιαστεί στρατιώτης. Ήταν η ηλικία που έπρεπε. Στην 6η ΕΣΟ, θυμάμαι τότε. Και πήγε και αυτός και υπηρέτησε κατά τη διάστημα του εμφυλίου πολέμου. 4 χρόνια ολόκληρα.
τόσο που είχα μπαφιάσει, που αναγκάστηκα και πήγα στον Παπάγο να του πω τι θα γίνει. 4 χρόνια υπηρετεί. Φυσικά δεν με δέχτηκε ο Παπάγος, με δέχτηκε ο υπασπιστής του και μου είπε: κορίτσι μου, μην πας και σε τίποτα άλλα γραφεία και σου ρίχνει και κανένας. Πήγαινε σπίτι σου, κάποια στιγμή ούτε ο στρατάρχης ο ίδιος δεν ξέρει πότε θα απολυθούν. Και πράγματι, μετά από 2 μήνες απολύθηκε και παντρευτήκαμε. Εσείς, όσο διάστημα ήταν ο Σάμις εδώ στη Θεσσαλονίκη και πήγαινε, δεν ξέρω πού ήταν, στρατιώτης. Στα Γιάννενα ήταν στρατιώτης. Στα Γιάννενα. Εσείς ζούσατε στην Αθήνα. Στην Αθήνα, εκεί, στο σπίτι αυτό. Η θιά μου άρχισε να ξαναδουλεύει πάλι, πήρε και μια μαθήτρια. Τώρα, σε τι συνθήκες, περί τώρα να σας πω βέβαια πώς ήταν, αλλά τουλάχιστον το προστοζήν έβγαινε. Αυτό ήταν. Πότε ήρθατε στη Θεσσαλονίκη? Εκείνοι δεν ήρθανε. Μόνον εγώ όταν παντρεύτηκα. Δηλαδή? Τον Ιούνιο του 1951. Πώς είχε αλλάξει η εμπειρία του πολέμου στα όνειρά σου και στις προσδοκίες σου? Μπορώ να πω ότι παρόλες τις κακουχίες και όλα τα δεινά που περάσαμε, που η δικιά μας η γενιά ίσως τραυματίστηκε και σημειώθηκε περισσότερο, είχαμε και μια πολύ ωραία παρέα στην Αθήνα. Αμέσως η κοινότης σχημάτισε μια λέσχη στην Αθήνα, όπου μαζευόντουσαν ό,τι νέοι είχαν απομείνει. Και κάνανε πάρτι, χορούς, εκδρομές. Από αυτό ξεχωρίστηκε με μια παρέα, που συνεχίζουμε και σήμερα και είμαστε πολύ φίλοι. Και βγαίναμε, παρόλες τις οικονομικές ανάγκες που είχαμε, με 5 δραχμές που λέει ο λόγος, ότι μπορούσε ο καθένας να βγάλει, βγαίναμε και το διασκεδάσαμε πραγματικά. Η ανεμελιά της Νιώτης. Παρόλα τα χτυπήματα, παρόλα τις τραυματισμούς και βέβαια κάναμε όνειρο. Ένας θα πήγαινε να σπουδάσει στο εξωτερικό, αν είχε τα μέσα, ο άλλος θα έκανε αυτό, ο άλλος θα έκανε εκείνο. Εγώ τότε ήθελα να βοηθήσω κι εγώ στη δουλειά για να βγάλω κι εγώ μερικά χρήματα. Θυμάμαι έβγαινε ένα περιοδικό για τους ηθοποιούς τους Αμερικανούς. Τότε μας είχε πιάσει και η μανία με τα έργα τα Αμερικάνικα που βλέπαμε. Το σινεμά ήταν το σπουδαιότερο πράγμα που μπορούσαμε να έχουμε. Τότε δεν υπήρχε τηλεόραση ούτε τίποτα. Και ήμασταν αδιφάγοι στα έργα αυτά τα Αμερικάνικα. Και δεν ξέρω πώς μου έπεσε αυτό το περιοδικό στο χέρι, αγγλικά βέβαια. Περιττώ να πω ότι παρόλες μας τις κακουχίες, τα αγγλικά τα συνέχισα με μαθήματα στην Αθήνα. Έδωσα και εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή πήγα ένα χρόνο φροντιστήριο, την 5η και 6η γυμνασίου ουσιαστικά δεν την είχα κάνει. Έδωσα και εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, κόπηκα βέβαια, διότι έγραψα μια έκθεση τελείως αντικομμουνιστική και εκ των υπνηστέρων έμαθα ότι ήταν ο καθηγητής, είχα πέσει άσχημα, δεν έχει σημασία αυτό. Και έκανα και αγγλικά ιδιαίτερα μαζί με άλλες 2 κοπέλες δικές μας, Εβραίες, με την κυρία Τσαμαδού, μια πρώην πρέσβυρα, Ελληνίδα πρέσβυρα. Και τα αγγλικά μου συνέχιζαν. Και τότε αποφάσισα να μεταφράσω αυτά τα αρθρίδια που είχε για τους ηθοποιούς της τότε εποχής, που όλοι πέφτανε με τα μούτρα εκεί απάνω. Συγχρόνως διάβαζα και πολύ και άρχισα να τα μεταφράζω για να τα δώσω μια μέρα σε ένα περιοδικό να μάθει και ο κόσμος τη ζωή των ηθοποιών στο Χόλιγουντ κτλ. Δεν πρόλαβα να την κάνω πολύ αυτή τη δουλειά. Δεν ήξερα, δεν είχα τα στοιχεία που να απευθυνθώ, τι να κάνω, δεν ήξερα. Εν τω μεταξύ κάτω, εκεί στο σπίτι που μέναμε του κυρίου Δανβέργη, φύγαν από εκεί και τον νοικιάσανε στην κοινότητά μας. Οπότε είχα επαφή και με την κοινότητα πολύ εκεί πέρα στην Αθήνα. Και γιατί δεν πρόλαβες να μεταφράσεις, να δημοσιεύσεις τα... Μπορώ να σου πω, δεν είχα πού να απευθυνθώ, δεν ήξερα ποιος θα με βοηθούσε να απευθυνθώ κάπου, να πάω να τα δώσω όλα αυτά. Οπότε σκέφτηκα και το γύρισα στο ράψιμο. Αφού η θεία μου είχε πολλή πελατεία, ήταν τόσο παλιά γνωστή κτλ. Να κάνω από δική μου πλευρά. Βέβαια, εκείνη μου τα έκοβε, εκείνη τα ετοίμαζε και εγώ είχα δικές μου πελάτες. Αυτό βέβαια κράτησε 1 χρόνο αυτή η ιστορία. Πολυτεχνίτης και μοσφίτης. Είχες δημιουργήσει δική σου πελατεία. Ναι. Πιο νέους, έπαιρνα εγώ τα λίγα χρήματα που μου δίνανε εμένα, δεν μου πληρώνανε όπως πληρώνανε στη θεία μου φυσικά και ουσιαστικά εκείνη τα έκαμε. Αλλά είχα την εντύπωση ότι συνέσφερα κι εγώ κάτι μέσα στο σπίτι. Και μετά τι έγινε, γιατί δεν πρόλαβες? Μετά προχώρησαν, πόσος χρόνος έμεινε, ήρθα στη Θεσσαλονίκη και αρμονιαστήκαμε επισήμως με όλη την οικογένεια Λεών που είχε σωθεί όλοι στο νησί στη Σκόπελο, που τους βοήθησαν πολύ και σώθηκαν εκεί, όχι ο Σάμις και η μαμά του και ο μπαμπάς του, αλλά μόνο η υπόλοιπη οικογένεια Λεών.
Τους είδα όλους εδώ, γιατί σημειωτέων ότι με μία θεία του Σάμι, την Μπέρτα, ήμασταν πολύ φίλες και στο διάστημα της κατοχής γενικά ήμασταν και μείναμε πολύ φίλες. Και εφόσον είχα αγωνιαστεί, περιμέναμε πότε θα τελειώσει το στρατό για να παντρευτούμε. Ριρή, είχαμε μείνει εκεί που έλεγες που σαραβωνιαστήκατε. Ναι. Μπορείς να μας περιγράψεις πώς γινόταν ένας εβραϊκός αραβώνας στη Θεσσαλονίκη? Λόγω της καταστάσεως δεν ήταν ο αραβώνας ο κανονικός που γίνεται. Απλώς ήρθα εδώ, ήταν όλη η οικογένεια που ήταν και πολυπληθής η οικογένεια, όχι η δικιά μου, εγώ μόνη μου ήρθα. Με ξέβρανε βέβαια, ξέβρανε όλη την ιστορία, δεν ήταν αραβώνας κανονικός, απλώς δώσαν λίγα κουφέτα, μας ευχηθήκανε. Φάγαμε όλοι μαζί και τελείωσε και επέστρεψα στην Αθήνα. Δηλαδή ήταν μόνο η οικογένεια στον Αραβώνα? Μόνο η οικογένεια, μόνο η οικογένεια. Και πότε παντρευτήκατε? Παντρευτήκαμε τον Ιούνιο, 17 Ιουνίου του 1951. Εγώ ετοιμάστηκα στην Αθήνα εντωμεταξύ, ό,τι μπορούσα να ετοιμάσω με τις συνθήκες τις οικονομικές, και ήρθαμε εδώ πέρα. Πες μου, Ριρή, στο γάμο ήταν οι παλιές σου φίλες στη Θεσσαλονίκη? Βεβαίως. Και οι χριστιανές και οι Εβραίες? Βεβαίως. Εβραίες δυστυχώς δεν ήταν, διότι είχαν φύγει στην Πολωνία. Είχαν πεθάνει. Αλλά οι χριστιανές ήρθαν στο γάμο και δώρα μας κάνανε. Βέβαια, συνέχισα να έχω αυτές τις φίλες και μετά. Σε ποια συναγωγή έγινε ο γάμος? Στην Μοναστηριωτών, και ήρθε πολλής κόσμος. Έγινε Κυριακή πρωί και ήρθε πάρα πολλής κόσμος. Έγινε ο γάμος. Πρώτα μαζευτήκαμε στο σπίτι της γιαγιάς του Σάμι. Από εκεί ξεκίνησα για νύφη. Και μάλιστα θυμάμαι, είχε έρθει η μητέρα μου με την αδερφή μου. Η αδερφή μου τότε ήταν 7-8 ετών. Και τους έδωσα το κρεβάτι μου και εγώ κοιμήθηκα κάτω στο πάτωμα. Φυσικά δεν είχε χώρο. Όπως καταλαβαίνετε, η πρώτη νύχτα του γάμου ήταν λίγο περιπετειώδης. Εγώ ήμουν ψόφια από την κούραση, τέλος πάντων δεν έχει σημασία αυτό. Παντρευτήκαμε, πολύ ωραία, ευχές κλπ. Μάλιστα, εγώ πήρα και δανεικό νηφικό, παρόλο ότι είχα μοδίστρωθεί, αλλά πήρα μια θεία του Σάμι, της Άννας της Λεών, με μια μικρή επιδιόρθωση. Έπρεπε να φέρω και τη φωτογραφία του γάμου. Κρίμα που δεν την έφερα. Λοιπόν, παντρευτήκαμε και πήγαμε γαμήλιο ταξίδι στη Θάσο. Το πρώτο βράδυ μείναμε στην Καβάλα, σε κακή κατάσταση το ξενοδοχείο, τέλος πάντων, και πήγαμε στη Θάσο μετά. Η Θάσος τότε ήταν σε πρωτόγονη κατάσταση, λες και ήσουν στα ερημονήσια του Ειρηνικού, σε αυτό το στυλ. Καλοκαίρι βέβαια, με γκαζόλαμπα και με βρυσούλα, με τενικεδένιο ντεπόζιτο. Αλλά ήταν η φύση καταπληκτική, κάναμε τα μπάνια μας εκεί και ήταν παραδοσιακό το μέρος, έρημο μένα, αλλά παραδοσιακό. Κάτσαμε μία εβδομάδα και επιστρέψαμε πίσω. Βέβαια, οι ανάγκες μας οικονομικές ήταν τραγικές. Πρώτα απ' όλα που ο πεθερός μου είχε το βάρος για το θέμα του παιδιού αυτού που είχε, που έπρεπε να το κοιτάζουν. Δούλευε σαν σκλάβος στο εργοστάσιο που είχαν τη σαπουνοπία, η οποία ξανάρχισε από το μηδέν πάλι, γιατί είχαν καταστραφεί τα πάντα. Και η γιαγιά του Σάμι μας έδωσε ένα δωμάτιο στο υπόγειο με δύο διβανάκια, τα οποία τα καλόπισα εγώ με διάφορα πράγματα και μέναμε εκεί, αλλά ήμασταν ευτυχισμένοι. Η πεθερά μου και ο πεθερός μου μένανε δίπλα, εκεί πηγαίναμε και τρώγαμε. Και τον Σάμι τον βρήκα μια δουλειά ως υπάλληλος σε ένα εργοστάσιο που ήταν και αυτό παράρτημα στο πότο σαπουνοπίου. Και έπαιρνε τότε 1500 δραχμές το μήνα. Ήταν πολλά λεφτά. Φυσικά τα ξοδεύαμε μόνο εμείς, γιατί ούτε φαγητό είχαμε, ούτε νίκη, ούτε τίποτα. Και το πρώτο μας απόκτημα ήταν ένα χαλί που αγοράσαμε, ενδεχομένως για όταν θα έχουμε δικό μας σπίτι. Η δε οικογένεια όλη μας έκανε δώρο χρήματα για να αγοράσουμε κάτι όταν θα έχουμε δικό μας σπίτι. Θα πω μετά που τα μεταχειριστήκαμε αυτά τα χρήματα. Ήθελα προηγουμένως να σε ρωτήσω τι απέγινε στο πατρικό σου σπίτι, της γιαγιάς. Στο πατρικό μου σπίτι. Η γιαγιά και η θεία και ο μπαμπάς φύγαν από εκείνο το σπίτι, πήραν ένα καλύτερο σπίτι. Η θεία μου συνέχιζε να εργάζεται, να έχει την πελατεία εδώ της. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όχι, στην Αθήνα. Δεν ξαναήρθαν πια καθόλου, ναι, στη Θεσσαλονίκη. Στο σπίτι εννοώ που μένατε στη Θεσσαλονίκη. Εδώ έχει καταστραφεί τελείως. Δεν τα υπάρχοντά σας, τίποτα, τίποτα, όλα χάθηκαν. Πήγες ποτέ σε αυτό το σπίτι? Όχι, ξανά? Δεν πήγα ξανά.
Πού το ξέρεις ότι χαθήκανε? Μα βέβαια, διότι μετά από δύο χρόνια πώς θα έμειναν εκεί? Άσε που ήταν υποτυπώδια έπιπλα, διότι από το ένα σπίτι στο άλλο που κουβαλούσαν, δεν τα κουβαλούσαν όλα. Ήταν της ανάγκης, δύο κρεβάτια κλπ. Ποιος τα κατέστρεψε, ποιος τα πήρε αυτά? Φαντάζομαι ότι τότε είχαν έρθει και πολλοί πρόσφυγες στην Θεσσαλονίκη. Και βέβαια οι αρχές θα φρόντιζαν αυτά τα έπιπλα που μείνανε από τους Εβραίους να τα δώσουν σε αυτούς τους ανθρώπους. Όπως και το γεροκομείο το δικό μας, που ήταν γεροκομείο του Σαούλ Μοδιάνο πάλι, όχι όπως είναι σήμερα βέβαια. Ήταν ένα μονόροφο κτίριο, αρκετά μεγάλο. Μπήκαν μέσα οικογένειες προσφύγων που ήταν από την Ανατολική Ελλάδα. Οπότε τα έπιπλα αυτά μοιράστηκαν σε αυτούς. Δεν είναι που τα καταστρέψανε, κάπου πήγανε. Δεν πειράζει, αυτό δεν ήταν κακό βέβαια. Οι παλιοί σας γείτονες τους ξανασυναντήσατε? Ναι, στο σπίτι αυτό που μέναμε στη Μαυρομιχάλη, οι κυρίες Παλαμάρη λεγόντουσαν, ήταν τρεις αδερφές καθολικές, Ιταλίδες, δεν ξέρω τι ήταν. Πήγα και τους είδα εγώ μετά. Ευχαρήκανε που σωθήκανε, που σώθηκε η θεία και η γιαγιά, οι οποίες δεν ήρθαν ποτέ πια στη Θεσσαλονίκη, μετά ήρθε η θεία μου μόνη της. Οι παλιές μου φίλες που τις συνάντησα μετά, είχα δώσει και κάτι βιβλία να μου τα κρύψουν και τα μου τα δώσανε. Αυτό. Και εδώ μετά η ζωή στη Θεσσαλονίκη ήταν κανονική, δεν είχε τίποτα το... με ρώτησες κάτι πριν πώς βρήκα τη Θεσσαλονίκη μετά. Η ίδια ήταν όπως την άφησα, δεν είχε αλλάξει η Θεσσαλονίκη. Στην αρχή δεν μ' άρεσε. Γιατί? Αισθανόμουν μια θλίψη. Γιατί? Διότι έβλεπα ότι περνούσα από ορισμένα μέρη που ήξερα διάφορα άτομα που γνώριζα, να μην τους βλέπω πια, να βλέπω άγνωστα πρόσωπα. Γενικά ήταν μια θλιβερή εικόνα της Θεσσαλονίκης. Δεν ήταν η ωραία Θεσσαλονίκη για μένα όπως ήταν πριν. Βέβαια μετά σιγά σιγά περνώντας τα χρόνια, ξαναεπανέκτησα αυτή ότι ανήκω εδώ στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια η Αθήνα πάντα μου έλειπε, διότι μ' άρεσε η Αθήνα και θα προτιμούσα να ζω στην Αθήνα ως παντρεμένη, αλλά δεν ήταν δυνατόν. Μετά ευτυχώς έχω ένα χαρακτήρα που γρήγορα προσαρμόζομαι στις καταστάσεις και έτσι τα πήγα καλά. Δεν μπορώ να πω ότι με ενόχλησε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μου πεις, είχες μείνει εκεί που διηγούσουν πως ζούσατε στο υπόγειο, στο υπόγειο και πως είχατε αγοράσει το χαλί για να το χρησιμοποιήσετε βέβαια, για ένα καλύτερο σπίτι. Ναι. Τι έγινε μετά? Μετά τα χρήματα αυτά που μας είχαν δώσει. Εν τω μεταξύ ο αδερφός του Σάμι που έπρεπε να τον κοιτάξουν είχε αρχίσει να βαραίνει το πράγμα, τότε ήταν 7, 8 και 10 ίσως ετών. Οι γιατροί το πρότειναν στην πεθερά μου να το πάει στην Ελβετία. Υπήρχαν ειδικά σχολεία τότε εκεί, που δεν υπήρχαν στην Ελλάδα τότε δυστυχώς. Θα ήταν πιο ευτυχισμένος εκεί και αυτός και η πεθερά μου που υπέφερε από αυτή την κατάσταση για να τον σηκώνει, να τον πηγαίνει. Το μυαλό του ήταν εντάξει, δεν είχε τίποτα. Απλώς ήταν σπαστικό κατά κάποιον τρόπο. Ήθελε κάτι να πιάσει και το χέρι δεν πήγαινε στην κατεύθυνση που έπρεπε. Μνήμη φοβερή, διότι θυμόταν τα πάντα και από την κατοχή και από όλα. Τον πήγε στην Ελβετία και τον έβαλε σε μια σχολή, καταπληκτική σχολή. Ένα ίδρυμα, θαυμάσιο. Ήταν λίγο πριν παντρευτούμε που τον πήγαν εκεί. Όταν μαζέψαμε αυτά τα χρήματα που μας δώσαν, θυμάμαι ήταν 60 λίρες χρυσές, αποφασίσαμε να πάμε και εμείς να τον δούμε εκεί πέρα. Ταξοδέψαμε όλα αυτά τα χρήματα, μείναμε 3 μήνες στην Ελβετία, ώσπου τελειώσαν τα λεφτά. Μέναμε σε μια πανσιόν, την πιο φθηνή που βρήκαμε, και φεύγαμε το πρωί από το σπίτι. Είχαμε βγάλει και καρνέ για το τρένο για να μην στοιχίζει πολλά. Εμείς μέναμε στη Λοζάνη, αυτό ήταν κοντά στη Γενέβη, και πηγαίναμε από το πρωί ως το βράδυ σε αυτό το ίδρυμα. Αγοράσαμε και μια κάμερα και νοικιάζαμε έργα κάθε μέρα, παιδικά φυσικά. Αυτό το ίδρυμα ήταν ένας παράδεισος. Ήταν ένας πύργος μέσα σε μια έκταση τεράστια καταπράσινη, με γυναίκες οι οποίες είχαν αφιερώσει τη ζωή τους αυτά τα παιδιά, με ένα χαμόγελο από εδώ ως εκεί. Είχε καμιά 25 παιδιά από όλο τον κόσμο. Παιδιά υπουργών, παιδιά πλουσίων οικογενειών, τη στήχιζε φοβερά αυτό το πράγμα. Μέναμε εκεί όλη την ημέρα, τους δείχναμε την ταινία που παίρναμε. Ο αδερφός του Σάμι ήταν πια κατάκητος, ήταν 17 ετών. Εξάλλου από την Αμερική, όταν είχε έρθει η απάντηση, είχαν πει ότι στην εφηβεία δεν θα ζει πια. Του κάναμε τον υπόλοιπο χρόνο όσο μπορούσαμε πιο ευχάριστο, κουβεντιάζαμε μαζί, θυμόταν από την Αθήνα ορισμένα πράγματα, γελούσε. Μπορώ να πω ότι έφυγε καλά, καλά.
τρόπος του Λένιν καλά. Ήσασταν εκεί όταν... Όχι. Μετά από 2 μήνες που γυρίσαμε πέθανε. Και τα άλλα παιδιά μαζευόντουσαν στο δωμάτιο και κάναμε διάφορα παιχνίδια κλπ. Και όταν τελείωσαν τα χρήματα γυρίσαμε πίσω. Τι έγινε μετά? Μετά συνεχίσαμε τη ζωή με τις δυσκολίες της βέβαια. Με τα... Πάντοτε τα οικονομικά ήταν on the top εκεί πέρα. Εσύ δούλευες? Όχι, δεν δούλευα. Ο Σάμις εξακολουθούσε να πηγαίνει σε αυτό το εργοστάσιο που δούλευε. Μέναμε στο υπόγειο. Οπότε όταν πέθανε πια το παιδί δεν υπήρχε ανάγκη να στέλνονται χρήματα και κάπως η άνεση οικονομική άρχισε λίγο να καλυτερεύει. Οπότε αποφάσισαν τα πεθερικά μου να πάνε ένα μεγαλύτερο σπίτι για να κάτσουμε πια μαζί, να μην μένουμε εμείς στο υπόγειο. Και πράγματι πήραν τότε ένα διαμέρισμα στην Βασιλής Σόλγας, πολύ μεγάλο. Αποκτήσαμε και τα πρώτα έπιπλα, τα τηβανάκια φύγανε. Κάτι άλλα επιπλάκια που είχαμε τα κρατήσαμε για ενθύμιο, τα οποία τα έδωσα στην κόρη μου μετά και τα κράτησε. Και μεγάλωσε η ζωή μας, άρχισε να παίρνει πιο κοινωνική συμπεριφορά, ας την πω. Ζούσαμε πολύ πιο άνετα εκεί πέρα, η οικονομία άρχισε κάπως να είναι πιο καλύτερη. Το δυστύχημα ήταν ότι αρρωσταίνει η πεθερά μου από καρκίνο και φύγαν αμέσως για το Παρίσι όπου της κάναν μια επέμβαση. Είχε γεννηθεί το παιδί μου, η κόρη μου είχε γεννηθεί. Πότε γεννήθηκε η κόρη σου? Τον Νοέμβριο του 1955, 17 Νοεμβρίου του 1955. Πώς ένιωσες όταν έκανες την κόρη σου? Εκείνη την ώρα δεν ένιωσα, αλλά μετά λέω ότι είναι το ωραίο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου είναι αυτό. Φυσικά όταν έμεινα έγκυος και έμεινα μετά από 4 χρόνια έγκυος, διότι δεν ήθελε ο άνδρας μου επουδενή λόγο να κάνουμε παιδί, φοβούμενος την κατάσταση του αδερφού του, που δεν είχε καμία σχέση αυτό, αλλά είχε πάθει ένα πάθος. Και θυμάμαι ότι έλεγε, εγώ έκλαιγα όλη την ημέρα που έπρεπε να πάω να κάνω μια απόκριση να το βγάλω το παιδί. Και τα πεθερικά μου πήγαν στον γιατρό και του είπα: μην τυχόν τη κάνει τίποτα, πες ότι δεν μπορεί, γιατί δεν ξέρει κανέναν άλλον, και έτσι να μην τυχόν του κάνει τίποτα. Τελικά παρέμεινε, ευτυχώς που παρέμεινε. Και όταν γεννήθηκε ένας πέδωρος 4.800, ναι, ένα παιδί ενός μηνός ήταν. Φυσικά η χαρά μες στο σπίτι ολονών ήταν φοβερή. Και τότε ο Σάμις πώς αντέδρασε? Τρελάθηκε, αλλά δεν την έπιανε καθόλου. Μόνο όταν έγινε 6 μηνών τότε την πήρε αγκαλιά. Σήμερα είναι σαν να είναι ένα ζευγάρι ερωτευμένο. Όχι λατρεία, εκατέρωθεν βέβαια. Εγώ αφοσιώθηκα στο μεγάλωμα του παιδιού με ό,τι ήξερα τότε. Σήμερα μπορώ να πω ότι κάτι ξέρω παραπάνω με την δουλειά που κάνω. Φαντάζομαι ότι τη μεγάλωσα καλά. Έχω την εντύπωση ότι έδωσα ό,τι έπρεπε να δώσω. Σήμερα τι δουλειά κάνεις? Σήμερα είμαι εθελόντρια, δεν πληρώνομαι. Είμαι στην Αντλεριανή Εταιρεία Ψυχολογικών Σπουδών, η οποία η βάση της είναι στην Αμερική. Την ξεκίνησε ο Ντράικος που ήταν μαθητής του Άντλερ. Βέβαια η Αμερική το έκανε αυτό, αυτές τις ομάδες με μη ψυχολόγους επαγγελματίες, απλώς με εκπαιδευμένους συντονιστάς, να μαζεύει τις γυναίκες κατά βάση, διότι μέναν μόνες όλη την ημέρα. Ούτε είχαν επαφή μαζί τους αυτές οι περίφημες ανθρώπινες σχέσεις που δεν υπήρχαν και λέγαν τα προβλήματά τους και οι συντονιστές συντονίζαν την κουβέντα μόνο, πάντοτε με βάση βιβλία του Ντράικος και κατά βάση για το παιδί, πώς να μεγαλώνουμε τα παιδιά, και πήρε μπρος αυτό το πράγμα και σιγά σιγά πλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα το απέκτησε με έναν φωτισμένο παπά από την Κρήτη, ο οποίος έκανε τις σπουδές του εκεί, το γνώρισε αυτό και ήρθε στην Ελλάδα να το εφαρμόσει και εδώ. Πώς λεγόταν? Δεν ξέρω ο παπάς. Πάντως αμέσως συνεργάστηκε με 2 ψυχολόγους, μαθήτριες του Ντράικος, τη Γιουλιέτα την Καβαδά και μια άλλη, δεν ξέρω πώς τη λένε, στην Αθήνα και ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια στην Αθήνα. Και εδώ ξεκίνησε πριν από 22 χρόνια με τη Μαργαρίτα την Κασιμάτη και με μένα. Βέβαια στην αρχή ήταν στα Σπάργανα. 8 μόνο μαζευτήκανε στα σπίτια και η Μαργαρίτα μας διάβαζε, ήταν ο ημίτυφλος στη χώρα των τυφλών, διότι και αυτή δεν ήξερε πολλά. Το αποτέλεσμα είναι ότι από τότε δουλεύω εκεί. Έχει πάρει μεγάλη έκταση αυτό το πράγμα
Υπάρχουν σήμερα 25 ομάδες που δουλεύουν με 25 συντονίστριες. Βοηθιέται ο κόσμος πάρα πολύ, διότι η δουλειά είναι πολύ απλή, μπορώ να την πω. Έχουμε και τους ψυχολόγους. Εγώ είμαι συντονίστρια, περνάω από μια ειδική εκπαίδευση και κάθε μήνα έχουμε εποπτεία από έναν ψυχολόγο αν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Έχουμε ομάδες παιδιού, εφήβων, ανθρώπινες σχέσεις και νέων από 18 μέχρι 30. Δουλεύουν θαύμα αυτές οι ομάδες. Ο κόσμος μαθαίνει το να έχεις ανθρώπινη σχέση με οποιονδήποτε και βγάζουν τα εσώψυχά τους αυτά που δεν θα τα βγάζανε ούτε στο πιο αγαπημένο τους πρόσωπο. Είναι άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, αλλά εκείνες οι δύο ώρες μέσα έχουν ένα δέσιμο που δεν το έχουμε δει πουθενά. Και εγώ περισσότερο αυτό πρεσβεύω, ότι για μένα αυτό είναι το κέρδος από αυτές τις ομάδες, παρά η θεωρία του άντρα, την οποία θα τη μάθουν ούτως ή άλλως. Αυτό το πράγμα δεν το βρίσκεις πουθενά, αυτό το δέσιμο που γίνεται εκεί μέσα. Δηλαδή είναι, με άλλα λόγια, ένα είδος ομαδικής ψυχοθεραπείας που εκπαιδεύει... Δεν είναι ψυχοθεραπεία, είναι ομάδες μελέτης, τις λέμε, δεν είναι ψυχοθεραπεία. Πάντοτε με ένα βιβλίο, βέβαια. Mm-hmm. Ποτέ χωρίς αυτό. Δίνουμε το έναυσμα στον κόσμο να αρχίσει να μιλάει. Και όταν φάσει η ώρα να μιλήσει, δεν πιέζουμε κανέναν, δεν δίνουμε συμβουλές. Μόνοι τους βρίσκουν τη λύση ή το πώς να φερθούν. Ακούν από τις άλλες, όταν μιλάει μία, ρωτάμε τις άλλες τι την ακούσατε. Μία είπε η φωνή της ήταν πολύ έντονη, η άλλη είπε ότι την βλέπουμε πολύ θυμό μέσα. Όλα τα συναισθήματα βγαίνουν εκείνη τη στιγμή. Ακούει και από τις άλλες ότι έχουν σχεδόν τα ίδια προβλήματα, οπότε κάποτε καταλαγιάζει ο πόνος της μέσα. Βέβαια, όταν υπάρχουν σοβαρά, ακραίες περιπτώσεις, δεν πειράζουμε, λέμε θα πάτε στον ψυχολόγο. Δεν είναι δική μας δουλειά. Σκέτα, ομάδες μελέτης. Ήθελα να σε ρωτήσω αν κάτι τέτοιο φανταζόσουν ποτέ πριν από το πόλεμο ότι θα το έκανες. Όχι, ποτέ. Και σε τι σε άλλαξε η εμπειρία του πολέμου ως άνθρωπο? Μπορώ να πω ότι με ορίμασε περισσότερο. Όχι μεγάλη αλλαγή. Δεν βλέπω να έχω αλλάξει, διότι σου είπα και πριν, από φύση μου είμαι αισιόδοξη. Τα πράγματα φροντίζω όσο δύσκολα και να είναι να βλέπω την καλή τους πλευρά. Εν αντιθέσει με τον άνθρωπο που είναι απεσιόδοξος. Και ίσως κάτι έχει πάρει από μένα και αυτός βλέπει ορισμένα πράγματα έτσι. Αλλά είναι η φύση μου, φαίνεται τέτοια. Ούτε με μεγάλωσε, όπως σου είπα, πώς μεγάλωσα εγώ. Δεν με μεγάλωσε η μάνα και ο πατέρας μέχρι τα 6 μου χρόνια. Δεν είναι που πήρα παράδειγμα ή μου διδάξαν να είμαι αυτό. Φαίνεται ότι η φύση μου ήταν τέτοια. Δεν μπορώ να καταλάβω διαφορετικά. Πάντως αυτό για μένα με γεμίζει φοβερά. Με γεμίζει πάρα πολύ. Θέλεις να μου πεις γιατί ένιωσες την ανάγκη να μας πεις την ιστορία σου? Διότι για μένα αυτά τα πράγματα πρέπει να λέγονται. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να δώσει το εγώ του και προς τα έξω. Όχι για παράδειγμα για να μιμηθούν οι άλλοι, αλλά έχει ανάγκη να το πει. Ίσως να θέλει λίγη επιβράβευση, ίσως να θέλει να το ακούνε και οι άλλοι τα συναισθήματά του, να τα μοιράζεται μαζί με τους άλλους τα συναισθήματα. Στην κόρη σου, που δεν μας είπες πώς λέγεται, ναι. Πώς λέγεται? Η κόρη μου λέγεται Κέλλη, το όνομά της είναι Ραχίλ, Ρασέλ κατά βάση, και επειδή στο σχολείο το σου δεν θα ακουγόταν Ρασέλ, το κάναμε Κέλλη. Είναι παντρεμένη εδώ και 18-19 χρόνια. Έχεις μιλήσει στην κόρη σου για την εμπειρία σου στη διάρκεια του πολέμου? Βέβαια, της έχω πει πολλά πράγματα. Βέβαια, της έχω πει πάρα πολλά. Και πώς έχει αντιδράσει? Τα ακούει. Δεν μου μιλάει πολύ, δεν μου λέει πολύ, αλλά ξέρω ότι με παραδέχεται. Αυτό είναι το βασικό. Δεν ανάγκη. Με τον τρόπο της μου δείχνει ότι με παραδέχεται. Υπάρχει τίποτε που ξέχασες και θα ήθελες να μας το πεις τώρα? Όχι, δεν το βρίσκω τόσο απαραίτητο. Δεν είναι. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Αυτό ιστορίας που δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό παρόλο αυτό? Αυτό που ήθελα να πω για τότε στον εμφύλιο πόλεμο, που ήταν μια κατάσταση τραγική με τόσα πτώματα που δεν ξέραν πού να τα βάλουν και τα είχαν μαζέψει, όπως σας είπα, στο βασιλικό κήπο των Αθηνών, στον Άκτορα δίπλα. Και ήταν τραγικό αυτό το πράγμα. Ήταν μια εμπειρία άσχημη. Δηλαδή, μόλις τελειώσαμε από τη δικιά μας την εμπειρία των Εβραίων, την τρομερή, πέσαμε σε αυτή. Ευτυχώς ήταν λίγοι, ήταν ένας μήνας ή δύο το πολύ, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά έχω την εντύπωση ότι και αυτό μας έδωσε περισσότερο θάρρος για τη ζωή, να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα πιο θετικά.
να είμαστε πιο όχι σκληροί, να τα βγάζουμε πέρα, βρε αδερφέ. Να μην είμαστε σαν τη γενιά των γονιών μας, που ήταν καλομαθημένοι κατά κάποιον τρόπο, δεν είχε περάσει ούτε τις δοκιμασίες. Έχω την ύψη τη δικιά μου γενιά, να σημειώσω ότι είμαι 71, ας το ξέρουν αυτοί που δουλεύουν, η δικιά μας η γενιά σφυριλατήθηκε λίγο πιο έντονα και τα βγάζει πέρα, αυτό είναι. Και εγώ βρίσκω ότι μπορώ να τα βγάλω πέρα σε οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση. Πώς νιώθεις σήμερα ως Εβραία στην Ελλάδα? Α, πολύ περήφανη. Πάρα πολύ περήφανη. Θέλω να σημειώσετε ότι δουλεύω και για μια εβραϊκή οργάνωση, την ΒΙΤΣΟ, που είναι των γυναικών ανά τον κόσμο, και είμαι και αντιπρόεδρος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δουλεύω με πάθος αυτό το πράγμα, γιατί πράγματι είναι κάτι που είναι ωραίο και με γεμίζει. Έχω πάει στο Ισραήλ αρκετές φορές σε συνέδρια και ταξίδια ιδιωτικά. Έχουμε επαφή φοβερή μεταξύ μας. Έχω την εντύπωση ότι κάτι προσφέρουμε κι εμείς στο Ισραήλ με αυτόν τον τρόπο. Κάτι προσφέρουμε. Οι άλλοι προσφέρουν τη ζωή τους, εμείς προσφέρουμε αυτό. Το πολύ λίγο βέβαια, αλλά κάτι είναι κι αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρή. Θα ήθελες τώρα να μας δείξεις τις φωτογραφίες της οικογένειας σου. Πολύ ευχαριστώ. Έλα, Ρή. Εδώ είναι η γιαγιά μου, η Κλάρα. Αυτή η φωτογραφία είναι παρμένη με τα πολεμικά, φαντάζομαι γύρω στο 48-49. Ήταν μια πανέξυπνη γυναίκα, αμόρφωτη μεν, αλλά μπασμένη σε όλα μέσα. Και πού είναι παρμένη η φωτογραφία? Στην Αθήνα, κάπου σε μια βόλτα πηγαίνοντας προς το πάρκο, κάτι τέτοιο. Ποιος την πήρε, ξέρεις? Όχι, δεν μπορώ να θυμηθώ. Αν δεν απαντώ με αυτή τη φωτογραφία, είναι και της ταυτότητας η φωτογραφία, της ελληνικής ταυτότητας μετά, όχι της γερμανικής. Εδώ είναι ο πατέρας μου, ο Λέων. Αυτή φαντάζομαι είναι παρμένη γύρω στο 1922, πριν γεννηθώ εγώ. Ήταν, μπορώ να πω, ένας όμορφος άνδρας, με πολλά ενδιαφέροντα, μπλεγμένος σε πολλά πράγματα. Όταν λες μπλεγμένος σε πολλά πράγματα... Σε πολλές οργανώσεις, σε σιωνιστικές, σε διάφορα. Υπήρξε και κάποτε και τροχιοδρομικός στα τρένα του Θεσσαλικού, όταν ζούσε στο Βόλο. Εδώ είναι ο αδερφός του πατέρα μου, ο Μωυσής, ο οποίος ήταν νεότατος, 20 χρονών, όταν ήταν στρατιώτης, στον πόλεμο του 14, τώρα αυτό θα είναι το 17, δεν ξέρω πότε ο στρατός ο ελληνικός με τον Κωνσταντίνο υποχώρησε προς τη Γερμανία. Και εκεί τους συλλάβανε σαν εχμαλώτους και πέθανε εκεί πέρα. Εδώ είναι η Ντουντού Σουχαμή, η αδερφή του πατέρα μου, η οποία, όπως σας είπαμε, μεγάλωσε. Ήταν μια όμορφη γυναίκα. Εδώ θα πρέπει να είναι γύρω στα 1920. Πού είναι η φωτογραφία παρμένη? Στη Θεσσαλονίκη είναι παρμένη, σε φωτογράφο. Εδώ είναι μια φωτογραφία από την παρέα των γονιών μου, της μαμάς μου, της Νίνας και του μπαμπά μου, του Λεόν, με την παρέα τους στο Σεϊσού. Πότε περίπου είναι αυτή η φωτογραφία? Αυτή θα πρέπει να είναι ίσως πριν γεννηθώ εγώ, το 23. Αυτές είναι οι δύο αδερφές της μητέρας μου, η Ρασέλ και η Λιλή, οι οποίες δυστυχώς φύγανε στην Πολωνία. Η μία θα ήταν 26 ετών και η άλλη 30. Πότε είναι η φωτογραφία παρμένη? Αυτή είναι παρμένη προπολεμικά. Πότε ακριβώς, γύρω στο 30. Ήτανε παντρεμένες όταν? Όχι. Και ποιος την πήρε τη φωτογραφία? Δεν ξέρω. Εδώ είναι μια φωτογραφία στην Ελβετία, κοντά στη λίμνη Λεμά. Είναι ο άνδρας μου, είναι η οικογένειά μου. Τριμελής μεν, αλλά είναι δηλαδή η οικογένειά μου. Είναι ο Σάμις, ο άνδρας μου, η κόρη μου η Κέλλη και εγώ. Εδώ είναι με τα πολεμικά βέβαια, μετά από την απελευθέρωση, στην ταράτσα του σπιτιού μας. Ποιος είναι εκεί? Εγώ, η Ρίρη είμαι. Εδώ θα πρέπει να είμαι 19 με 20 ετών. Και μου συντάξει ο μέλλον σύζυγός μου, ο Σαμ. Δηλαδή αυτό είναι στο Σύνταγμα στην Αθήνα. Στο Σύνταγμα στην Αθήνα, ναι. Εδώ είναι στη συναγωγή των Αθηνών, στην οδό Μελιδόνη. Στο πρώτο πλάνο είναι ο πατέρας μου, ο Λεόν.
θα είναι κάποια θρησκευτική γιορτή, δεν ξέρω ακριβώς πια, ο οποίος δεν έλειπε ποτέ από τις θρησκευτικές γιορτές ή επετείους και ήταν, είχε και κάποια θέση στη συναγωγή. Τώρα τι ακριβώς δεν ξέρω, πάντως ήταν πάντοτε παρόν. Πότε περίπου είναι αυτή η φωτογραφία? Αυτό θα είναι γύρω στο 48-49. Εδώ είναι η μητέρα μου, η Νίνα, με τον δεύτερό της τον σύζυγο, τον πατριό μου, τον Γιάννη Θεοχάρη, γιατρό, για τον οποίο ανέφερα και πριν, ήταν ο, κατά κάποιον τρόπο ο σωτήρας της οικογένειας του ανδρός μου, ένας εξαίρετος άνθρωπος, δυστυχώς πέθαναν και οι δυο σε νέα ηλικία, και η αδερφή μου η Αλίκη, η οποία γεννήθηκε το 42 στη Θεσσαλονίκη και η οποία είναι το μόνο μέλος της οικογένειας που έχουμε μείνει, αυτή και εγώ. Τα μόνα μέλη της οικογένειας. Πότε είναι η φωτογραφία και πού? Η φωτογραφία θα είναι το, εδώ θα είναι η Αλίκη 10 ετών, είναι το 50-51. Και πού πάθηκε η φωτογραφία? Στην Αθήνα, μου φαίνεται στον κήπο τον Βασιλικό. Ποιος την πήρε? Στον... Δεν ξέρω, μπορεί και φωτογράφος. Εδώ είναι κάποια εθνική ορτή, δεν ξέρω ποια ακριβώς, αλλά ο πατέρας μου, όπως σας είπα, ήταν μέλος, όχι στην κοινότητα, αλλά σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, είναι στο πρώτο πλάνο δεξιά. Παρίστατο πάντοτε σε κάτι τέτοιες γιορτές, που άρεσε υπερβολικά. Και οι υπόλοιποι ποιοι είναι εκεί? Οι υπόλοιποι είναι όλα και τα τέσσερα μέλη της κοινότητας. Ο πρόεδρος, ο αρχιτέκτονας. Κοινότητας. Της κοινότητας Αθηνών. Της Ισραηλιτικής κοινότητας Αθηνών. Και πότε περίπου είναι αυτή η φωτογραφία? Αυτή θα πρέπει να είναι το 54-55. Ποιος την τράβηξε? Φωτογράφος εκεί πέρα, βέβαια. Εδώ είναι από τα ωραία μας τα χρόνια που γλεντούσαμε σε ένα χορό καλεσμένοι με δύο αγαπητούς φίλους. Ο ένας έχει εκλείψει δυστυχώς, είναι ο Ντίκ Μπεμβενίστη, πρώην πρόεδρος της κοινότητός μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, και η σύζυγός του, η οποία είναι μια, όχι φίλη μου, αδερφή μου μπορώ να πω. Πώς λέγεται? Ζιζί Μπεμβενίστη. Πότε είναι περίπου αυτή η φωτογραφία? Αυτή πρέπει να είναι γύρω στο 70-72, κάτι τέτοιο. Εδώ είναι μια γιορτή του Ρόσε Σανά στο σπίτι των συμπεθέρων μου. Εμείς λείπουμε εκείνη την ημέρα και βγάλαμε αυτή τη φωτογραφία για να τη θυμόμαστε. Το ευχάριστο είναι ότι είναι και η θεία μου μέσα, η οποία μετά από τον πόλεμο, μετά που παντρεύτηκα αρκετά χρόνια, πέθανε και ο πατέρας μου, έχει πεθάνει και η γιαγιά, και την έφερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου έζησε μαζί μου 8 χρόνια και πέθανε εδώ πέρα. Και βέβαια παρίστατο πάντοτε, όπου είχαν οικογενειακές συγκεντρώσεις, μπορώ να πω ότι πέρασε τα καλύτερα χρόνια της ζωής της αυτά τα 8 που δεν δούλευε. Δίπλα της είναι η συμπεθέρα μου, η Τζίλντα Μπεμαγιόρ, με το γιο της τον Ίνο και την ύφη της την Ιλάνα. Δίπλα είναι η κόρη μου που αγκαλιάζει τον παππού της, για τον οποίο είχε μια λατρεία. Δίπλα του είναι η Ζαν, η δεύτερη σύζυγος του πεθερού μου. Και αυτός ο κύριος είναι ο κύριος Άντζελ, αν δεν απατώμαι. Απ' την άλλη μεριά είναι, όπως είπα, η θεία μου η Ντουντού και ο συμπέθερός μου ο Λεόν Μπεμαγιόρ και η κόρη του κυρίου Άντζελ και η εγγονή του κυρίου Μπεμαγιόρ, η Αμερικάνο, όπως τη λένε. Εδώ είναι ο γάμος της κόρης μου, μια από τις ωραιότερες στιγμές της ζωής μου. Δεν ξέρω τις δικιάς της, αλλά τις δικιάς μου είναι. Ήταν ένας πολύ ωραίος γάμος. Πού έγινε ο γάμος? Ο γάμος έγινε στη συναγωγή των μοναστηριωτών εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ημέρα Κυριακή και ώρα 7.30 το βράδυ. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν μια ευχάριστη τελετή. Όλοι είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί πραγματικά, να μην ματιάξω, είναι ένα αγαπημένο ζευγάρι και η οικογένεια καταπληκτική. Αγαπιόμαστε σαν αδέρφια. Εδώ πέρα βέβαια είναι ο συμπέθερος, που είναι ο Λεόν Μπεμαγιόρ. Είναι ο μπαμπάς της νύφης ο άνδρας μου, είμαι εγώ. Είναι η πεθερά μου και ο πεθερός μου, δηλαδή ο παππούς και η γιαγιά της Κέλλης. Είναι ο ανιψιός μου από την Αθήνα, ο Γιώργος, που ήρθε και αυτός μαζί για να δει. Είναι και ο αδερφός του γαμπρού, ο Ίνο, που ζει στην Αμερική. Και είναι και μια ξαδέρφη μας, η Άννα η Λεόν. Ευχαριστούμε πολύ.